Γεια σα και καλώ ήρθατε στην 8η σεζόν του Συνεσυμποσίου. Φτάσαμε στην 8η σεζόν όπου όπως ξέρετε ή ίσως να μην το ξέρετε, στην κανονική τηλεόραση και όχι η Netflix κάνουμε ό,τι θέλουμε και τα λοιπά, η 7 σεζόν είναι το όριο της επιτυχίας, ότι κάναμε 7 σεζόν και μπορούμε να το κλείσουμε. Εμείς συνεχίζουμε μετά την 7η σεζόν, το οποίο θεωρείται υπερεπιτυχία. Μπαίνουμε σε κατάσταση ότι κάναμε τις 7 σεζόν μας και δεν μας νοιάζει τίποτα, τώρα θα το πάμε Όσο θέλουμε. Το, το μετράμε ως τεράστια επιτυχία ότι μπαίνουμε στην 8η σεζόν μας και όχι ως ε, απλά συνεχίζουμε α, αυτόματα. Ναι, ε, έχουμε ένα αρκετά ξεχωριστό επεισόδιο για εσάς σήμερα. Θα σας υπενθυμίζω ότι στο Patreon μπορείτε να μας στήριξετε στα 3, στα 5 και στα 8 ευρώ, όπου στα 5 και στα 8 έχουμε παραπάνω υλικό πιο νωρί, στα 8 ευρώ έχουμε και έξτρα εκπομπή. εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποίησεις για νέα μας βίντεο, like, κοινοποίηση για να βοηθήσετε τον, αλγο, όχι, τον αλγορίθμο, εμάς σε σχέση με τον αλγορίθμο, για να συνεχίσουμε αυτό που Κάνουμε. Όταν ξεκινάει μια νέα σεζόν, φροντίζουμε το πρώτο τη βίντεο να είναι κάτι το ξεχωριστό. Και σήμερα έχουμε επιλέξει να έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίο δεν είναι αόρατο. Είναι ένα επαγγελματία στο χώρο του ήχου, συγκεκριμένα στο sound design. Έχει αρκετά credit κάτω από τη ζώνη του. Όλη μου τη φιλμογραφία. Το μελένε Άντι και το Γιάμα του Ανδρέα Βακαλιού. Τα video game Darkfall 1 και 2 τα χρονικά του δρακοφίνικα Αδάμαστο του Θάνου Κερμίτσι και το short fuse του Κώστα Σκίφτα και Ανδρέα Λαμπρόπουλου. Οπότε νομίζω χωρί πολλά πολλά μπορούμε να κάνουμε τη μεταβασή μα. <λαι> καλώ ορίζουμε λοιπόν τον Πάνε Ήθεν από του Soundfella κοντά μα. Πάνο καλώ ήρθε. καλώ σα βρήκα, παιδιά, γεια σα. Ε, Sound Soundfella δεν είναι καθόλου ξένοι σε αυτό το κανάλι, διότι έχουν ε, παίξει μπάλα μέσω του Αντώνη Κουτελιά. Ε, αν έχετε δει τη συνέντευξή μα τον Αντώνη, και ένα QA μα ε, έχει εμφανιστεί. Ε, για τη Μόρα, τη μικρού μήκου, στην οποία ε, οι Σάντ κοσμούν του τίτλου τέλου. Ε, μα έχει βοηθήσει, μα έχει βοηθήσει ο Αντώνη. Πε μα δύο λόγια για σένα και για του Σάντ Φέλλα. Ναι, ευχαριστώ παιδιά που με έχετε εδώ πέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σα. Το καλλιτεχνικό μου όνομα είναι πανέθενο, όπω είπε ο Γιάννη πολύ σωστά. Οι μαθητέ μου και συνεργάτε μου στην Ελλάδα με ξέρουν σαν πάνω κουβέλι. Είμαι ιδρυτή τη εταιρεία και στούντιο Σάντ Φέλλα. Από το 2011 είμαστε μαζί, σαν ομάδα, με τον Αντώνη τον Κουτελιά, τον Ανώλη τον Πενέτο και άλλου συνεργάτε. Και εξειδικευόμαστε στον ήχο. Ξεκινήσαμε βασικά φτιάχνοντα κάποιε συλλογέ royalty free, με sound effects royalty free κτλ. Τι οποίε διαθέτουμε online για αγορά. Μετά προχωρήσαμε φτιάχνοντα κάποια software. Ταυτόχρονα, σαν studio, σαν creative studio, προσφέρουμε δημιουργικέ υπηρεσίε για ήχο γενικότερο, όπω ε, sound design για βίντεο παιχνίδια, μίξη και sound design για ταινίε. Ε, μουσική παραγωγή και έχουμε και μια αρκετά μεγάλη εμπειρία πάνω από 22 χρόνια στη διδασκαλία του ήχου, σε συνεργασία με κάποια κολέγια και πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γενικά μα αρέσει πάρα πολύ ο ήχο και θεωρούμε ότι ο ήχο, ειδικά σε συνδυασμό με το visual κομμάτι, είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για storytelling. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου γνώμη, αλλά ε, πολλέ ταινίε, πολλά ταινίε κυρίω, ε, έχουν ω επιλογή να έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο εικόνα, αλλά αν ο ήχο δεν περνάει. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τι επαγγελματίε από του και του ημιερασιτέχνε. Ναι, συνήθω, αν έχει κακό ήχο, φαίνεται ότι κάτι πήγε στραβά στην παραγωγή σου ή ότι, είσαι... ότι, δεν, το κάνεις, ότι δεν είσαι σε ένα σωστό επίπεδο, όπω το λένε. Ναι, αν, έχουμε, αν έχετε δει το βίντεο μα για το Patreon, έχουμε κάνει πλάκα και, για το, και το πρωτογεύμα. Ε, έχουμε κάνει πλάκα με το αν είναι στραβό ή όχι το πλατό. Αλλά ένα πράγμα στο οποίο προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Είναι ο ήχο η αλήθεια είναι και σε αυτό μα έχει βοηθήσει ο Αντώνη. Γι' αυτό για άλλη μια φορά συζητάμε για τον ήχο στο κανάλι. Ακριβώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα όπω την ιστορία του ήχου α, στον κινηματογράφο, α πούμε. Ο ήχο είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία στο σινεμά, ειδικά στο Hollywood. Γιατί το Hollywood, όπω ξέρετε, όλοι ιδρύθηκε με την προσπάθεια τη κυβέρνηση, τη Αμερικάνικη κυβέρνηση, να φτιάξει όλο αυτό το μέσο σαν παραγωγή, σαν industrial production. Δηλαδή προσπαθούσαν να το κάνουν βιομηχανική παραγωγή. Αυτό τι σημαίνει. Σε αντίθεση με μια απλή παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή ε, έχει κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό παραγωγή, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν έτοιμε λύσει για να γίνει παραγωγή σε εύρο και σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Η, όταν ξεκίνησε το Hollywood, προφανώ οι εταιρείε που ιδρύθηκαν εκεί πέρα πήραν πάρα πολλά κεφάλαια και ευκολίε από την κυβέρνηση για να παίξουν μπάλα και να πειραματιστούν. Οπότε ήταν ένα. Μια μέκα, να το πω έτσι, για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ενδιαφερόμενοι να κάνουν creative πράγματα. Από τη στιγμή που φύγανε από το New Jersey, εννοώ πριν, πριν έρθει ο ήχο, οι Αμερικάνοι κάνανε κινηματογράφο στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey. Από τη στιγμή που ήρθε ο ήχο, είχαν, είχαν στήσει μια βιομηχανία πλέον, ήταν όλοι στο Χόλιγου και μπορούσε να γίνει η βιομηχανία με την έννοια ότι ήταν όλοι στο ίδιο σημείο. Ακριβώ. Στον ήχο τα πράγματα ξεκινήσαν λίγο απλά στην αρχή. Τη... Γιατί ο ήχο, αν το πάρετε τεχνολογικά, είναι πολύ δύσκολο να συγχρονιστεί με το film. Είχε δύο stream. Από μίντια να συγχρονίσει, είχε την εικόνα και τον ήχο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε το 1910 να υπάρχει τεχνολογία που μπορείς να μπορεί να συγχρονίσει τέλεια αυτά τα δύο μέσα σε βαθμό ο που να είναι ευπαρουσίαστο. Γιατί δεν μπορεί να έχει lag και καθυστέρηση όταν μιλάει κάποιο να ακούγεται ή όταν γίνει κάποιο γεγονό, να περνάει ένα μάξι και μετά από μισό δευτερόλεπτο να ακού τον ήχο, για παράδειγμα. Ή ακόμα χειρότερα εκείνη την εποχή να είναι και ασυγχρόνωστα λόγω ταχύτητα. Γιατί αν σκεφτείτε πώ λειτουργούσαν τότε τα μηχανήματα. Είχαν μοτέρ, ήταν λίγο περίεργα η φάση, δεν ήταν ψηφιακό. Οπότε μπορεί και να το ξεκίναγε συγχρονισμένα μια χαρά και μετά από ένα λεπτό να είχε επιβραδύνει το ένα, να είχε βγει εκτό συνκ το άλλο. Και το πολύ ε... δύσκολο εκείνη την εποχή να, να... να πείσει του επαγγελματίε τη προβολή ότι πρέπει να παίζουν το φιλμ σε ένα συγκεκριμένο. σε Είναι μια βρίσκεται. συγκεκριμένη ταχύτητα ε. που ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβουν. Ναι, σίγουρα και να, επιτευθεί επιτευχθεί κιόλα αυτή η ταχύτητα. Γιατί να το συντονίσει με τα χέρια. Τα δουλεύαν και με το χέρι και μετά αργότερα και με, το... με τη συχνότητα του ρεύματο, 60-50 Hz τα ρεύματα που έχουμε κτλ. Οπότε είχε τέτοια προβλήματα. Επίση το πολυκάναλο στον ήχο είναι ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί ο ήχο από την αρχή όταν ξεκίνησε είχε ανάγκη πολυκάναλη επεξεργασία και δεν υπήρχε. Στην εικόνα εντάξει, το πολυκάναλο είναι κάπω διαφορετικό γιατί όταν στη βάζει πράγματα σε ένα βίντεο editor προφανώ. Έχει layers, τα οποία παίζουν το ένα πάνω από το άλλο ή δίπλα στο άλλο. Στον ήχο, επειδή θε να βάλει τα, τα πολυκάναλα μαζί και να τα συγχρονίσει και να τα μιξάρεις, ε, το 1920, που ξεκίνησε η φάση να γίνεται λίγο καλύτερη, ακόμα δεν υπήρχε. Οπότε έχω ξεκίνησε από όσα μουσική. Πριν τα πρώτα όπως όπω λεγότανε, είχαν μόνο μουσική επένδυση. Αν δείτε σαλό, και τα κτλ., είχε το πιανάκι που έπαιζε, και ο διάλογο αποδίδονταν με καρτέλε, οι οποίε πέφτανε με γράμματα πάνω στο μέσο. Σιγά-σιγά άρχισε -σιγά να παίρνει ο συγχρονισμό να γίνει όλο και καλύτερο με την Ακαδημία να μπαίνει μπροστά. κάνει κάποια πειράματα, τρει άνθρωποι είχαν κάνει μεγάλα πειράματα. Ένα από του πιο γνωστού ήταν ο Τικόσινερ, ο οποίο κάλεσε κάποια στιγμή και την RCA και το Κογκρέσο και έδειξε στην τάξη μέσα στο Πανεπιστήμιο πώ μπορούσε να συγχρονίσει βίντεο με εικόνα, με, συγγνώμη, με ήχο, με επιτυχία για πάρα πολλή ώρα. Σιγά σιγά αυτέ οι τεχνολογίε γίνανε εμπορικέ. Και ξεκινήσαμε να έχουμε τα πρώτα Talkies, όπω τα λέγανε. Από movies, oh, Talkies, έτσι. Ναι, Από movies γίνανε Talkies, τα οποία ήταν το The, The Jazz Singer, νομίζω είναι το πρώτο Talkie. 1929 1929 θεωρείται το πρώτο Talkie, είναι το The Jazz Singer. Και στην ίδια εποχή είχε ξεκινήσει κάπου το. προ το 40 δηλαδή, πιο μετα 30-40, ξεκινήσαν οι Αμερικάνοι στο Χόλιγουντ να έχουν και όλε αυτέ τι ελεκτικέ επιτροπέ για το αν μπορεί να δείξει σεξ, αν μπορεί να δείξει ε, τέρατα, βία. Ειδικά μετά το, παγκόσμιο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θέλουν να ελέγξουν λίγο. 34 νομίζω έγινε. Ξεκίνησε, ναι. Το και... με επε... 1935 ήταν. Ναι, και μέχρι το 1959 μεσουρανούσε αυτή η κατάσταση στο Χόλιγουτ. Και όλα τα στούντιο ήταν δεμένα, ο κώδικα, ναι. Οπότε οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν περισσότερο τον ήχο. Αυτό για τον ήχο βασικά βοήθησε, γιατί το χρησιμοποίησαν περισσότερο για να δώσουν αυτό που δεν μπορούσαν να δείξουν στην εικόνα λόγω κανονισμών. Δηλαδή μπορούσε να περάσει ουρλιαχτά από φόνου που δεν μπορούσαν να φανούν στην εικόνα. Αυτό βέβαια ήταν ένα ρεύμα που και ο ευρωπαϊκό κινηματογράφο το έχει ακολουθήσει για λόγου budget. Το, το gothic cinema, γενικά στη Γερμανία, όλο το, το gothic horror, είναι φτιαγμένο με μικρο, μικροκλεψίματα, να τα πω έτσι, Που προσπαθεί να πε, περάσει μια σκιά, ότι είναι ολικάνθρωπος γιατί δεν έχει το άνθρωπο να δείξει, για παράδειγμα. Ή το, το horror, το μεγάλο terror που νιώθει ένα που τον κυνηγάνε ή που βιάζει. Όλα αυτά με τον ήχο βοηθήσαν πάρα πολύ. Φυσικά εκείνη την εποχή υπήρχε και ο Jack Foley που είναι τόσο γνωστό που δώσαμε και το όνομα, το επώνυμό του σε ολόκληρη κατηγορία ήχων. Ο οποίο ήταν ένα άνθρωπο που ήταν τεχνικό, όχι ήχου. Αυτό δεν το ήξερα. Υπάρχει ένα τύπο που λέγεται Foley. Ναι. <laughs> ο Jack Foley είναι πολύ ιστορία γιατί. Ο Jack Foley ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο. Όποιος... Φαίνεται αστείο <laughs> γιατί το φόλει είναι. Καθημερινότητα. Πολύ συγκεκριμένη ναι. κατηγορία. Ναι, ναι. Ο Τζακ Φολί ξεκίνησε σαν ε μια προσωπικότητα πολύ περίεργη, γιατί δούλευε στο Hollywood σαν τεχνικό mm -hmm. Δηλαδή, το Carpenter ήταν, ήταν κάπου ήταν, νομίζω, στη σκηνογραφία ήταν τεχνικό, καθαρά. Mm -hmm. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή ήταν ένα χωνευτήρι ιδεών και προσωπικότητων το Hollywood. Οπότε, πολλοί άνθρωποι πηγαίνανε και κοιτάγανε δωρεάν σεμινάρια, βλέπαν διαλέξει στο πανεπιστήμιο κοντά του, για να δουν πόσο ήχο εξελίσσεται και τι γίνεται με την εικόνα και με, την, με το storytelling, με την ηθοποιία, με όλα αυτά. Φωτισμό, Οτιδήποτε ξέρουμε που αποτελεί αυτή την τέχνη. Ο Τζακ Φόλι λοιπόν παρακολούθησε κάποια σεμινάρια μια εποχή που είχαν σχέση με τον ήχο και πώ τον γράφει σε πραγματικό χρόνο την ώρα που γίνεται η εκτέλεση. Αυτά τον, ε, του δώσαν μια μεγάλη έμπνευση και ξεκίνησε να προσπαθεί να πείσει όλου του κάμερα και του σκηνοθέτε και του παραγωγού. Τότε το γράφανε και με ξεχωριστά κανάλια, δηλαδή είχε την εικόνα και τον ήχο. Αλλά σιγά σιγά όλη αυτή η τάση βοήθησε και τον Φόλι και κάποια στιγμή έγινε και η και ήταν ένα stream. Είχε ένα φιλμ το οποίο είχε και το soundtrack όπω λεγόταν, που ήταν με οπτικό τρόπο, γραφόντα πάνω την το πληροφορία του ήχου. Ο Φόλε λοιπόν κατάφερε και έπεισε τον κόσμο να κάνουν real time performance, τα εφέ που δίνουν παραπάνω δράμα. Αυτό τον ένιωζε. Δηλαδή, όλοι έχουμε δει ταινίε με τον Θανάση Βέγκο και έχουμε ακούσει το κλαπ όταν πέφτει η σφαλιάρα στο σβέγκο του. Είναι πάρα πολύ κλασικό φαινόμενο αυτό. Ή ο Τζανετάκο που τη έτρωγε, ναι. Ναι, οπότε ακούσει σφαλιά και ακούς ένα κλαπ. Αυτό το κλαπ κάποιο φόλεϊ artist, όπω ονομάζονται, ε, το κάνει perform τη στιγμή που κάνει και ο Θεοπέο Perform την ίδια πράξη. Ο Foley, βασικά μετά από αυτό ξεκίνησε να παίρνει φήμη και τον θέλανε να πηγαίνει στα set για να κάνει αυτό το πράγμα. Και έφτιαξε ομάδα και έγινε όλη η φάση. Και στο τέλο έφτιαξε και ένα στούντιο και άρχισε να κάνει και έρευνα ο ίδιο. Και κατάφερε να φτιάξει την πρώτη μονάδα παραγωγή συγχρονισμού ε, Foley ή εφέα, τα πούμε έτσι για την εποχή, με την εικόνα τέλειου συγχρονισμού. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, ξεκίνησε το Φόλι να γίνεται a thing. Γιατί έδινε production value. Ε, άρα ξεκινήσανε όλοι τι να κάνουν, να προσπαθούν να μιμηθούν τον Τζακ Φόλεϊ. Προφανώ προ τη του έχουμε και το όνομα στα εφέ αυτά Φόλεϊ. Φόλεϊ τι είναι, είναι μια κατηγορία ήχων, είναι όλα τα. Να βαράνε τα κλαπα τσίμπαλα. Ναι. Είναι όλα τα εφέ τα οποία βασικά δίνουν ένταση, δράμα, storytelling, έξτρα από ό,τι άλλο έχει. Το πιο στάνταρ Φόλεϊ που χρειάζεται να το βάζει πιο συχνά νομίζω είναι τα βήματα. Footsteps. Δηλαδή, άμα είσαι σε χαλί, άμα είσαι. Σε μέταλλο. Σε... Καλά, σε μέταλλο για Σε οτιδήποτε επιφάνεια πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο το οποίο 9 στι 10 φορέ δεν υπάρχει. Και περνάει. Γιατί... Για να έχει καθαρό διάλογο δεν θε ε, βήμα. Αλλά μετά, όταν βάλει τον καθαρό διάλογο, σου λείπει το βήμα. Βάζει τον folly να το φτιάξει. Αυτό είναι μια καλή πάσα πάντω, όπω το πα, για να πούμε για τα είδη του ήχου. Τα, τα πρωταρχικά, τα πέντε είδη. Που μα έχει ήδη εισάγει στο ένα τα φόλαι. Ναι, υπάρχουν κάποια βασικά ήδη τώρα. Θα πω εγώ μια ταξινομία την οποία χρησιμοποιώ για λόγου uh, quality assurance. Αν θέλετε, δε, όταν έρθει μια ταινία στο στούντιό μου, ή όταν θέλω να κάνω μια ταινία με κάποιον δημιουργό, ε, αυτή είναι η ταξινομία που χρησιμοποιούμε ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε και καλλιτεχνικά, αλλά και τεχνικά. Εμεί έχουμε διακρίνει τη Soundfell στου ήχου σε πολύ συγκεκριμένα groups. Σίγουρα και άλλα στούντιο κάνουν περίπου ίδιε κατηγοριοποιήσει. Το πρώτο group είναι ο διάλογο. Που είναι βασικό, είναι η φωνή, ο διάλογο και οι φωνέ. Το δεύτερο group για μα που μπαίνει σε σημαντικότητα είναι τα φόλε. Γιατί είναι αυτά που δίνουν την, τον έξτρα ήχο του περιβάλλοντο ή όταν διαδρά με το περιβάλλον. Συνήθω φόλε είναι οπότε ο performer διαδρά με το περιβάλλον. Και θε να δώσει στο storytelling κάτι ή να το κάνει να, να κατευθυνθεί κάπου. Α πούμε, για να δώσει πιο creepy σκηνικά, μπορεί να αφαιρέσει φόλε. Να κάνει πράγματα τα οποία δεν ακούγονται ή ακούγονται με άλλο reverb. Αν θε να δώσει για παράδειγμα πιο αληθινή αισθητική, μπορεί να βάλει όλα τα φόλια, να κουμπίσω κάπου, να τα δώσει όλα πιο ένταση. Οπότε να αρχίσει να γίνεται σούπερ ρεαλιστικό. Αυτό το εξαρτάται και από τα πλάνα που έχει στα χέρια σου. Δηλαδή, όταν έχει μία σκηνή που είναι σε κοντινά. Όσο σφιχτά όσο μπαίνανε, την να πω στο Lost, άμα έχετε δει το Lost, που μπαίνανε συνέχεια σε ένα πάρα πολύ γκρο, άμα έχεις μία σκηνή που είναι όλοι σε πάρα πολύ σφιχτά γκρο, πρέπει να δώσεις φολέι πολύ πιο έντονα. Ενώ άμα είναι σε ένα γενικό, δεν χρειάζεται να τα δώσεις όλα. Συνήθως λέω για παράδειγμα... <Κι> ναι, ναι, είναι πολύ καλό Σε, αυτό που έχει στα χέρια σου έχει τεράστια σημασία, διότι ε, στον κινηματογράφο ο κινηματογράφος είναι όλα μία μούφα και όλα ένα ψέμα. Τίποτα, τίποτα δεν, είναι, δεν, έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ό,τι θέλεις κάνεις. Ενώ κατευθύνεις τον εγκέφαλο του θεατή που θα πάει. Δηλαδή, άμα δεν ακούσει κάτι σε ένα γενικό, δεν θα το ακούσει, δεν θα νομίζει ότι δεν θα του λείψει άμα δεν βάλει στο μυαλό του να το σκεφτεί. Εσύ κατευθύνει στο μυαλό του θεατή. Ε, Επίση παίζει ρόλο και το πόσο μακριά είσαι από το θεατή. Οπότε όντω όταν είσαι εδώ πέρα, σε γκρό, ε, έχει νόημα να είναι πιο έντονο ο ήχο. Ενώ όταν είσαι σε μια απόσταση από το αντικείμενο το οποίο κινηματογραφεί, έχει νόημα να τα ρίξει όλα, α πούμε. Φυσικά ισχύει, ε, είναι ένα πολύ τυρανικό μέσο ο κινηματογράφο. Κάνει εσύ ακριβώ και μόνο τι θέλει και μπορεί να κλέψει, να τα δώσει όλα στα μούτρα, τα πάντα. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω πάνω στα folie. Ε, Πότε έχει νόημα να κρατάς το φόλι που έγραψε ε, κατά τη διάρκεια του principal photography, α το όταν έκανε το γύρισμα, και πότε έχει νόημα να πατήσει από πάνω. Αυτό κατά είναι κάτι. Ας, άμα το γράψει ε, ζωντανά, θεωρείται φόλι. <χω> το μετράς για φόλι, όχι. Το μετράς για σύγχρονο ήχο. Εγώ προσωπικά θα το μέτρα για φόλαια αν η χρήση του είναι να μπει στα φόλαια. Γιατί έχει okay. να κάνει με το πώ κατηγοριοποιώ τα πράγματα για να βγάλω νόημα. Okay. Οπότε στην πραγματικότητα, αν μου έλεγε. Έχουμε γράψει και όλη τη σκηνή τα φόλαια, θα το ήθελα αυτό το αρχείο να το έχω για να μπορώ να το επεξεργαστώ αν χρειαστεί γιατί είναι πιο αληθινό. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν την ώρα που. αν είναι κάτι σύγχρονο με το διάλογο, δηλαδή μέσα στο διάλογο έχει και αυτό. Αυτό δεν είναι φόλαια, είναι απλά κάτι που έχει μέσα στο διάλογο. Άμα το βάλει έξτρα, ακόμα και αν έχει γραφτεί. Στο σετ είναι φόλοι, σωστά. Εάν περάσει την τελική εικόνα και είναι διάδραση του performer με το περιβάλλον, είναι φόλοι. Ακόμα και αυτό που έχω γράψει στο γύρισμα? Ναι. Αυτό που έκανε τώρα ο ΣΥΦΣ είναι folly. Αυτό όμω δεν είναι κομμάτι του διαλόγου, γιατί Όχι. είναι κάτι την ώρα που μιλάω. Ναι, ναι, δεν είναι διαλόγο, είναι folly. Γιατί διαδράσει okay. με τη σκηνή, με περιβάλλον. Okay. Με... Okay. Είναι σαν κάνει footsteps και τα κράτησα. Okay. Okay. Αυτό λοιπόν τώρα ε, έχει νόημα να το πατήσει κάποιο από πάνω. Θα... θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να καταλάβετε τώρα, αυτό είναι και πόσο καθένα. Ταξονομεί τον ήχο. Και η, η, η ταξονομία, αυτό που λέω και στου μαθητέ μου πάντα για να μην μπερδεύονται, είναι ότι ταξονομία είναι, την έχουμε σαν εργαλείο που εξυπηρετεί το δημιουργό και όχι το ανάποδο. Δεν υπηρετεί <σχε> ο δημιουργό την ταξονομία. Η ταξονομία υπηρετεί το δημιουργό. Εννοώντα ότι εγώ το θεωρώ φόλι, γιατί μ' αρέσει να ξέρω όλη τη διάδραση των χαρακτήρων με το περιβάλλον του, ότι υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο group. Ε, γιατί θέλω να την τονίσω, μπορεί σε, σε κάποια δράση να θέλω να την κάνω πιο μπάσα. Να θέλω να την αφαιρέσω, να θέλω να την κάνω πιο σουρεαλιστική ή οτιδήποτε. Αλλά εκεί για μένα μου δίνει μια ευκολία να ξέρω ότι όλα αυτά κατηγοροποιούνται σαν φόλεϊ, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι, αυτό κάνει. Διαδάσκει με το περιβάλλον σου. Φυσικά τα φόλεϊ είναι κάτι που είναι καθαρά storytelling εργαλείο. εργαλείο. Δηλαδή, πόσε φορέ έχουμε δει ταινίε κατασκοπία ή δολοφονιών και ε, δράματα εγκληματικά. που... Δεν έχει κάποιον να βάζει ένα δηλητήριο στο ποτήρι από κοντινό. Και επειδή κάνει και κοντινό, ακού και το πλίτ πολύ δυνατά. Ακούει το κλουκ. Ακούει τόσο δυνατά η σταγόνα. Αυτή που κάνει, κατά την άκουγε ο Πιούποντι στο δωμάτιο. Λέ, δεν υπάρχει μυστικότητα. Αυτό που λέμε ότι ο κινηματογράφο είναι μουφα. Ο ήχο αυτό είναι ο θάνατο. Πρέπει να ακούσει το θάνατο ψυχολογικά. Ναι, Τώρα, Ο ρεαλισμό και η πραγματικότητα ναι. δεν μα αφορά. Πρέπει ναι. να ακούσει ότι αυτό σκοτώνει. Ναι, ο θάνατο μπήκε στο ποτήρι. Ο δολοφόνο που ρίχνει το δηλητήριο στο ποτήρι δεν θα ήθελε να ακουστεί σε κανέναν η σταγόνα αλλά προφανώ ο θεατής πρέπει να το καταλάβει καλά ε, οπότε επίσης, εξυπηρετείς ναι. το θεατή προφανώς και πώ έχει εδρεωθεί μέσω του σινεμά ότι ο ε, ο silencer, ο σιγαστήρας ε, βγάζει τον θόρυβο <θουμ> ε, όταν ε, πυροβολάει το οποίο δεν ισχύει δεν είναι αυτό ο πραγματικός ήχος ενός, ενός πιστολιού που εκπροσωπεί με σιγαστήρα αλλά αυτή είναι η δύναμη ε, ε, στην πραγματικότητα αυτό που θα έπρεπε, να... θα έπρεπε το ρεαλιστικό θα ήταν ένα πιο μπουκωμένο Muffet. pop mm. crack ακούγεται ω. Ως... Ναι. Για χάρη. Και οι πυροβολισμοί το ίδιο είναι. Βασικά όλοι οι πυροβολισμοί. Και οι μπουνιέ, δεν το συζητάω. <laughs> οι μπουνιέ είναι πυρηνικέ εκρήξει. Στο... Είναι σφυριά σε στο γελάδια. Στο <laughs> κόντου Μοφσόλας, <laughs> <of Solas, laughs> η μπουνιά που δίνει στο τέλο τον κακό, James Bond, είναι δύο εκρήξει TNT, μία ηχογραφημένη έκρηξη από πολύ μακριά πυρηνική βόμβα και ένα baseball bat σε πόρτα. Μαζί. Η μπουνιά ποτέ δεν είναι έτσι. Ακούσει ένα πλάτ γιατί είναι δέρμα, άντε να φάει κανένα παίδι. Εμένα ο αγαπημένο μου ήχο είναι τα headshots από τα video games βασικά, επειδή έχω κάνει πολλή δουλειά σε video games. που είναι το κλασικό, παίρνει ένα πεπόνι, το οποίο να είναι λίγο γυνωμένο. Να είναι εύκολο δηλαδή, να το ζουλήξει με το χέρι, αν θε, αλλά όχι τελείω εύκολο. Να μην τρώγεται δηλαδή. Δεν θα τρώγεται, καλό είναι να <laughs> μην τρώγεται. Γιατί μπορεί και να το φάσει. <laughs> παίρνει ένα πεπόνι ή ένα. εντάξει, δεν θα λέγα καρπού, γιατί έχει πολύ σκληρή να, ναι. επιδερμίδα. Οπότε στο πεπόνι αυτό πας και βάζεις μέσα μπισκότα τύπου πτυμπέρα, ας πουμε mm -hmm. Αυτά τα μακρόσανα τα μπισκοτάκια που είναι τα ζαχροπλαστικής. Βάζεις πάρα πολλά τέτοια, τα χώνεις πάρα πολλά μέσα στο πεπόνι και το κρατάς αυτό. Και το, του βάζεις μια πετσέτα για να μην ακουστεί το φόλι, ο ήχος τέλο πάντων από το impact κάτω, τις επιφάνειες που έχεις και να απομονώσεις τον ήχο που θα πάρεις και το σπάς με μια βαριοπουλα mm -hmm. Τώρα, βαριοπούλα, ματσόλα που είναι πιο πλαστική, γιατί εκεί παίζει ρόλο πώ να το περάσει. Αλλά το χέτσο ότι είναι αυτό κλασικά σε όλα τα παιχνίδια και δεν είσαι το έχει γιατί ακούγεται το splatter από το πεπόνι και το crack από τα crackerάκια. Ναι, ναι, αυτό είναι ναι. πολύ κλασικό. Ή cream crackers, ό,τι μπορεί να βάλει μέσα. Αυτό είναι πολύ κλασικό σίγουρο για ειδικά τα headshot που βλέπετε από sniper's. Και όταν λε κλασικό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργούνται κάποιε απαιτήσει στο κοινό με αυτό το πράγμα. Οπότε δημιουργείται μια ιδέα του τι σημαίνει headshot ηχητικά. Οπότε, άμα βάλει κάτι πιο ρεαλιστικό θα κλωτσίσει. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει στο headshot να ακουστεί η πεπονίλα. Ναι. Δεν, όταν πυροβολήσεις ένα κεφάλι και σκάσει, δεν θα ακουστεί η πεπονίλα. Αλλά άμα δεν βάλεις πεπονίλα, θα πούνε στον, στον sound designer ότι το... Γιατί δεν έβαλε τη σωστή πεπονίλα. Ναι, δεν έχει και, και το ή... δράμα. Δεν έχει και το δράμα εκεί πέρα από τη σκηνή. Μια που μου, που μιλάμε για αυτό, πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την ψυχοακουστική. Έτσι. Ψυχοακουστική είναι η επιστήμη που μελετάει πώ ο ήχο επηρεάζει την ψυχολογία του ακροατή, του ανθρώπου. Ε, στην πραγματικότητα, από έρευνε ψυχοακουστική γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν παραπάνω από περίπου 400.000 θέσει μνήμη για τι χρηέ που ακούνε. Τι είναι αυτό, δηλαδή, ε, ένα ελέφαντα μπορεί να μοιάζει με ένα, μια κόρνα από φορτηγό. Ένα άνθρωπο που δεν έχει ακούσει ποτέ φορτηγό και έχει ακούσει ελέφαντα, θα νομίζει ότι αυτό που ακούει είναι ελέφαντα. Ένα άνθρωπο που έχει ακούσει πάρα πολλά φορτηγά αλλά ποτέ ελέφαντα, αντίστοιχα θα νομίζει ότι αυτό είναι φορτηγό. Εμεί παίζουμε με αυτό πάρα πολύ, με τον έννοιο ότι ε, όχι απλά παίζουμε, είναι κάτι το οποίο είναι και στάνταρ. Α πούμε για παράδειγμα στο 5,1 το surround, το κανάλι το 0,1, το έκτο κανάλι, είναι το λεγόμενο LFE. Το λένε subwoofer στη μουσική παραγωγή, αλλά στο κινηματογράφο λέγεται LFE που σημαίνει Low Frequency Enhancement. Εκεί αυτό που κάνουμε είναι να περνάμε, να βάζουμε συγκεκριμένα μπάσα, τα οποία δίνουν αυτή την ένταση και την αδρεναλίνη, γιατί είναι σαν να έρχεται σεισμό ή να συμβαίνει κάτι μεγάλο είναι κοντά σου και πάλετε που είναι, πάντα κίνδυνο αυτό το πράγμα στην ανθρώπινη σκηνή. Απειλή. Στη φύση. Είναι. είναι απειλή. Οπότε στην πραγματικότητα εμεί παίζουμε συνέχεια με αυτό, δηλαδή ξέρουμε ότι ο άνθρωπο έχει εκπαιδευτεί με κάποιου ήχου, έχει μεγαλώσει με αυτού του ήχου, ξέρει το περιβάλλον του πώ είναι, οπότε ξέρει κίνδυνο, ηρεμία, ασφάλεια, ευδαιμονία, χαλαρότητα και προσπαθεί να του δώσει αυτού με την ψυχοακουστική. Οπότε στην πραγματικότητα, όποιο θέλει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το sound design, θα πρέπει να ασχοληθεί με το να διαβάζει και τι έρευνε ψυχοακουστική όσον αφορά τι χρειέ, τι συχνότητε και πώ επηρεάζουν αυτό τον εγκέφαλο. Και πιο πολύ, αν θέλετε να ψάξετε και για keywords, είναι παρεγκεφαλίδα, αμυγδαλή, αδελναλίνη, τέτοιε λέξει. Δηλαδή, πώ επηρεάζουν την αδραλίνη σου βασικά. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία συγγράμματα και open publications στο PubMed, στην Audio Engineering Society. Να μπορεί να δει ποιε συχνότητε ακριβώ τριγκάρουν τέλο πάντων ποια συναισθήματα, ποια αντίδραση και ποιο... τι κάνουν στην αδραλίνη σου γενικά. Άρα ουσιαστικά είναι ένα τρόπο ανάλογα με το πώ θα προσεγγίσεις τον ήχο, ε, μπορεί όχι να δημιουργήσει δεύτερο είδο σε μια ταινία που είναι προορισμένη να είναι συγκεκριμένο είδο ή μίξη ειδών, αλλά μπορεί να παίξει λίγο μέσα στα όρια αυτών των ειδών. Ε, δηλαδή, αν έχει μια ταινία τρόμου, αλλά δεν θε να το κάνει τέρμα απειλητικό, να δώσει μια νότα ένταση που ανήκει περισσότερο σε θρύλερ ή σε δράση, μπορεί να παίξει μέσα τη ψυχοακουστική. Ναι, άνετα. Και είναι πράγματα το οποία τα ξέρουμε και να τα κάνουμε και ενσυτοδό. Γιατί τα έχουμε μάθει κι εμεί. Δηλαδή, δεν είναι κάτι πρέπει να γίνει αναγκαστικά επιστήμονα και να διαβάσει, αν και είναι καλό γιατί θα, είσαι πολύ, θα ξέρεις καλύτερα τι κάνει. Προφανώ αλλά πάρα πολύ δημιουργεί πανεστικτόδος και δημιουργούν ε, έντονες διακοπές με πολύ σιγή ξαφνικά, για να κάνω αυτό το λεγόμενο anticipation στο thriller. Ε, δημιουργούν απότομα ε, sequence από κρουστά που παίζουν, όπως για παράδειγμα, πολύ άρα σιγή και κρουστά και πώς μπαίνουν φωνές, για να δημιουργήσουν anticipation και, και, δράμα είναι στη σειρά Vikings. Όταν γίνονται οι τελετέ και οι ανθρωποθεσίε κτλ. που ένα με δύο λεπτά πριν αρχίζει και προετοιμάζεται ο ήχο μέχρι να, γίνει, να φτάσει στο... στην, κορύφωση. στην, κορύφωση. που είναι η ανθρωποθεσία που έγινε, που είναι πολύ δραματικό, αλλά η φιλή ήθελε να το κάνει και σου δίνει αυτό το πράγμα. Και προφανώ εκεί πέρα πρέπει να παίξει και, και με, το... και με μουσικά εργαλεία. Όπω για παράδειγμα ο ρυθμό δεν είναι ανάγκη να είναι αγκυνάνε... τη μουσική, του soundtrack. Δηλαδή μπορεί να παίξει με ρυθμό πάνω στα φόλι. όπως κάνει πολύ καλά στο Super 8. Αν το έχετε δει. Έχει μια σκηνή που για πρώτη φορά εμφανίζεται και κάνει κακό σε κάποιον. Το τέρα. Ε? Το τέρας, ο εξωγήινος, σε ένα βενζινάδικο. Και δείχνει ότι πάει κάποιο να βάλει βενζίνη. Και τα βενζινάδικα όπω λέγουν στην Αμερική είναι ότι κάνουν ένα ding κάθε φορά που πέφτει λίτρο. ή τέλο πάντων τη μονάδα έχουν εκεί πέρα. Ε... Λίβρα Λι, ουγιά. Δεν ξέρω. Κα, έχουμε, κάτι Εγώ... Κάτι βλαμμένο. Εγώ δουλεύω στο SI. Κανονικά αυτό θα πρέπει να κάνει ένα συνεχόμενο το παντάς, να κάνει ντυν, ντυν, ντυν. Έχει ένα ακουστικό σήμα ότι η Ατλία το κάνει αυτό. Αλλά και έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ωραία την Αντλία και την Πότε έχουν. Δεν δραματίζει την ταινία κιόλα. Έτσι πρέπει να είναι, γιατί μου θύμισε πολύ. Είναι Rambling JJ. Ναι. ναι. Okay. Δεν πιο παλιά, νόμιζα ότι δεν δραματίζεται. Όχι, τύπου... είναι χομπίστικο high-end γυρνάνε τα παιδιά, οπότε φαντάζομαι είναι. 80's. 80's. Okay. Η δεκαετία του 80. Η Αντλία λοιπόν ξεκινάει και κάνει κανονικά αυτό το ding, ding, ding. Το κάνει για δύο-τρει φορέ και μετά άρχισε να επιταχύνει. Αυτό δεν είναι φυσικό περιεχόμενο, δεν μπορεί να γίνει στα αλήθεια. Δεν πάει πιο γρήγορα η ατλία. Αυτό γεμίζει και ακούγεται ding, 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 Κάνει αυτό. Αυτό που γεμίζει τη βενζίνη δεν το καταλαβαίνει, δεν το παρατηρεί. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μα, για το θεατή. Δηλαδή αυτό απλά γεμίζει και είναι σαν να είναι φυσικά όλα τα πράγματα. Αλλά σιγά σιγά φεύγει ο περιβάλλοντα ήχο, αρχίζει να γίνεται σε γη και το ding-ding ξεκινάει να γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Μέχρι που ακούγεται ξαφνικά ένα μπαμ και βγαίνει πιάνει... αποκαλύπτει ότι κάτι πολύ δυνατό ήρθε. Ένα ψυχοακουστικό παίξιμο τη επιτάχυνσης, Γιατί η επιτάχυνση μα δίνει. Ε, καλά, πόσε φορέ το έχετε δει σε βόμβε, σε ταινίε. Πάντα, οι βόμβε που είναι κραγούν, γιατί αυτό που τι φτιάχνει έχει άπειρα resources και προφανώ βάζει timers επάνω. Είναι μερακλήσει, μου, εντάξει. Ναι, βάζει papers, <laughs> βάζει τέτοια πράγματα γιατί έχει χρόνο. Σου χαλάει την <laughs> ψυχολογία. Σε πω πληρώνει συνήθω ο μηγιστάνα ο supervillain. Οπότε ναι, θα το κάνει. Ο supervillain έχει το γούστο. Δεν <laughs> άλλες... το UI. Έχει δει πολλέ ταινίε ο supervillain. <laughs> Ακριβώ. Και πρέπει να παραγγείλει και καλώδια μπλε ξέρει, γιατί πρέπει να ξέρει ο άλλο που το ανοίγει. Ακριβώ. Πώ να το συγκεκριμένοι κανόνε. Δεν μπορεί απλά να βάλει μια βόμβα έτσι και αν. Αυτό η βόμβα γενικά πάντα με. Ε, σε ψυχα, ψυχα, Ψυχαγωγή. Πάντα okay. με ψυχαγωγή. Πάντα με ψυχαγωγή σε ταινία του JJ θυμάμαι, ίσω ανοίγω άλλο κεφάλαιο, αλλά σε οχτωκάναλο μίξ πρέπει να ήταν. Είχαμε δει το Rise of Skywalker σε Dolby Atmos και θυμάμαι ότι πολύ χαρακτηριστικά πόσο έντονα και πόσο υπερβολικά ήταν σηκωμένο το κανάλι του Να Τρέμουνε Όλα. Α, το LF είναι. Δηλαδή, ακούμπαγε ένα χέρι κάτω και γινόταν σεισμό. <σκουσ> το οποίο είναι γενικότερα ένα trend. Ο JJ το αναφέρω διότι δίνει εμφανώ πολύ σημασία σε αυτό το πράγμα και είναι πολύ κοντά στο στυλ του. Αλλά είναι ένα στυλ στο παρακολουθώντα την ιστορία του ήχου στον κινηματογράφο. Βλέπουμε να φεύγει η έμφαση από το διάλογο και όσο μπαίνουμε στη σύγχρονη εποχή από το 1990 πόσο και μετά, βλέπουμε ότι το να τρέμουν και να γίνεται το μπάσο και τα subwoofer να τρέζουν τα παράθυρα. Και ποιος ήταν καταλήτης αυτό? Θα φτάσουμε και εκεί, okay. γίνεται της μόδας και πλέον στο σύγχρονο κινηματογράφο δίνουν τεράστια σημασία σε αυτό. Κάνω λάθος? Όχι το sound design, και τώρα μπορούμε να μπούμε και στο επόμενο. Είπαμε Έχουμε προ... μείνει παρεμπιπτόντω ναι. ναι. στο δεύτερο. ακόμα, τα φόλια. Ναι. Πρέπει Οπότε να πάμε, πάμε και να στο πούμε... τρίτο, κάποια στιγμή. Ναι, ωραία, κοίτα, Το πρώτο που πάμε είναι η φωνή. Προφανώ εκεί έχει performance, δηλαδή να το αναλύσουμε λίγο και τη φωνή. Έχει το γράμμα που δίνει ο χαρακτήρα με τη φωνή του, το πώ ακούγεται η φωνή κοντά σου, μακριά από τον ακροατή κτλ. Το δεύτερο είναι τα φόλια, γιατί με την επίδραση με το περιβάλλον δίνει πάρει storytelling. Mm -hmm. Το τρίτο είναι η μουσική. Η μουσική είναι από μόνη της ένα μη μέσο που βγαίνει έξω από τη διήγηση και μας δίνει το γενικό vibe. Ε, για τους μουσικούς που παρεξηγούνται που δεν είναι δεύτερη μουσική, να τονίσω ότι το foley είναι απλά διάλογος που δεν βγαίνει από τις φωνητικές χορδές, αλλά βγαίνει από, άλλους, από, από, πηγές. από άλλες πηγές. Ναι, επίσης ε, ο λόγος που το βάζω τρίτο δεν είναι αναγκαστικά γιατί δεν είναι, δεν, δεν, δεν είναι προτεραιότητα. <laughs> όχι, μην είναι να μα κράξουν μουσική. Πολλέ φορέ το. Οπότε, εγώ το λέω γιατί πολλέ φορέ. Λέω ότι το φόλι και ο διάλογο ουσιαστικά είναι ίδιε, το ίδιο πράγμα. Θα σου πω τι γίνεται με αυτά. Πολλέ φορέ ακούω αυτέ μου να μου λένε, μα γιατί βάζει αυτή τη σειρά ή οτιδήποτε. Είναι λογικό να παρεξηγήσουν, ε, γιατί εγώ έχω μια σειρά. Όπω είπα και στην αρχή, η ταξινομία υπηρετεί το δημιουργό, όχι mm. το ανάποδο. Παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με περιβάλλοντα. Οπότε το ambient sound που θα μπορούσε να το βάλει πίσω-πίσω ένα που κάνει ταινίε που είναι πάρα πολύ δραματικέ και έχουν σχέση με διάλογο, να είναι πρώτο. Να το βάλει πρώτο αυτό και μετά το διάλογο. Δεν είναι όπω είναι θα το βάλει ο καλλιτέχνη. Είναι όπω στείλει μια παραγωγή και λε παιδιά αυτή έχει πάρα πολύ visual effects. Θα παίξουμε με όλο το budget σε αυτή τη φάση και θα είναι green screen όλα. Οπότε και οι ηθοποιοί μπορεί να είναι και λίγο τιμή να μην είναι οι καλύτεροι Η ηθοποιοί γιατί δεν έχουν πολλά λεφτά γιατί χωρίζει το μπάτζετ σου. Σε μια άλλη παραγωγή μπορεί να πει Παι, παιδιά, θέλουμε τον καλύτερο ηθοποιό, πολύ δράμα. Δεν μα νοιάζει να είναι και τα. Μην βάλει καθόλου σκηνικά, δεν μα νοιάζει τίποτα. Είσαι ο Λούκα και του κλαδεύει μπροστά από τα σκηνικά. Με ναι. του καλού ηθοποιού και του ε, κλαδεύει όταν ναι. σκρίνανε ο Λούκας. Ο Φον Τρίερ το έκανε αυτό. Δεν <laughs> θέλω σκηνικά. Ναι, θα, θα... θα βάλω την Νικόλ Κίλμαν να κομπανιέται. Επίση είναι άποψη να βγάζει κάποιο από αυτά, ή να το τονίζει πολύ. Είναι κλασικό σαν να βάζει μια πολύ κόκκινη πινελιά σε ένα πίνακα. Δηλαδή είναι ένα έντονο χρώμα που θε να το βάλει. Πρέπει όλα αυτά σαν ένα πίνακα που όλο το κάνει ό,τι θέλει. Composition κάνουμε κι εμεί. Η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντική. Μουσική ατμόσφαιρα, σωστά, mm. έτσι είχαμε μιλήσει. Εγώ τη βάζω τη μουσική ξεχωριστά και ah, okay. νιώθω τη μουσική τέχνη. Mm -hmm. Όταν έχει μουσική, όργανα ή μπορεί να είναι και άτμο, με την έννοια ότι έχει κάποιο synthesizer που παίζει mm. ε, μια ambience, ε, ένα, ένα drone, το οποίο είναι συνέχεια και άλλα δεν είναι του περιβάλλοντο, δεν είναι ότι ακού τα εργοστάσια ή το δάσο. Είναι ένα, ένα μουγκρισμα από από ένα synthesizer, το οποίο δίνει ένταση πολύ χλεστικό σε horror movies. Αυτό music είναι βασικά στην πραγματικότητα. Απλά είναι μέρο του drone, atmos, πε το πώ θες, δεν είναι ακριβώ. Σήμερ. συμφωνική μου συμφωνική μουσική, ρε παιδί μου. Μπορεί να πα και noise score. Από τι ταινίε που κάναμε σχετικά πρόσφατα, το Χαγκατσούσα είχε το Χαγκατσούσα track πολύ ωραίο. Σωστά από ε, Έλληνε. Ε. Έλληνε, θυμάμαι πώ λέγονται. Επόμενο είδο είναι αυτό που λέω εγώ special sound effects. Εγώ το κατηγορηποιώ ξεχωριστά. Δεν είναι ούτε φόλεϊ για μένα. Ένα laser, ένα magic spell, ε... Άρα το laser δεν το θεωρείς φόλι. Το yeah. laser δεν το θεωρώ φόλι. Το θεωρώ special sound effect. Γιατί τα special sound effects για μένα έχουν παραπάνω... Θα σου πω, είναι τεχνικό το θέμα. Τα special sound effects έχουν παραπάνω... Θέλουν παραπάνω budget. Δηλαδή είναι εύκολο να πας σε ένα φόλι stage και να φιλμάρεις μια... Να κάνεις όλα τα φόλι μια ταινία με ένα-δύο φόλι artists και να, τα, να το γυρίσει αυτό σε συγχρονισμό και να το φέρει και να είναι ΟΚ. Okay. Αλλά άμα μου πει θε να κάνουμε το επόμενο, α πούμε, Avengers τύπου που έχει μέσα 100.000 αστραπές. Ε, area, ε, area of effect. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ένα σπέλτο το οποίο με όλο το χώρο. Μια ναι, έκρηξη. Ναι ένα, ναι, ένα οστικό κύμα. Άρα μιλάμε για τους ήχους, ότι είναι τα sound effects, υπερφυσικούς ήχους. Εγώ θα λέγα ότι είναι όλα όσα είναι, πώς λέμε special effects γενικά, που είναι τα VFX που βάζεις από πάνω που δεν είναι αληθινά. Okay. Δηλαδή, αν μου λες, ξέρεις τι, σε αυτόν τον ηθοποιό, το μαλλί του, δεν μου αρέσει πολύ σε αυτή τη σκηνή. Μπορεί να το φτιάξει 3D και να το κάνει με match το motion και να το βάλει πάνω. Έχει πάρα πολλέ σκηνέ με 3D μαλλιά στο. Ο Tom Cruise στο Mission Impossible. Yeah, Άπειρε yeah, σκηνέ yeah, με yeah, μαλλιά. Γιατί είναι πάνω σε αεροπλάνο και πρέπει να φαίνεται σωστά πώ κουνιέται το μαλλί του κτλ. Α, ενώ στην πραγματικότητα Έχει... γαμιέται άσχημα. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει. Μια χαρά μπορεί να είναι απλά Tom Cruise το θέλει. Ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά. Tom Cruise. Καλά, η... η απόφαση νομίζω ότι είναι απόφαση παραγωγή. Ε, γιατί αν προσέξετε, το Tom Cruise επειδή είναι χαρακτήρα πορτρέτο, τον βάζουν πάρα πολύ μπροστά σε κάτι που γίνεται. Οπότε, αν θε να κάνει ένα zoom in, ένα zoom out από ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο πριν πέσει ένα τάγκ από τον αέρα και φαίνεται το ήρωα, θε συγκεκριμένε κινήσει. Οπότε, έχει καλλιτέχνε οι οποίοι δουλεύουν συγκεκριμένα το μαλλί το αυτή του και είναι όλα ψεύτικα. Είναι βαμμένα ή 3D modeling με motion matching. Αν να μου πει για παράδειγμα, έχω πάρει το μαλί του, αλλά θέλω να του βάλω από πάνω άλλο χρώμα, αυτό για παράδειγμα θα ήταν ένα φόλεϊ στον ήχο, να το πω έτσι, να το. Φέρω λίγο στα βίζω το συσχετήσω, θα ήταν ένα φόλι το οποίο το βάζει πλά ένα φίλτρο. Το κάνει πιο πρίμο ή πιο μπάσο. Αλλά αν μου πει, ξέρει, το μαλλί του δεν μου αρέσει καθόλου. Άλλαξε το όλο και βάλει ένα ψεύτικο μαλλί και συγχρόνισε το, αυτό είναι special visual effect και το αντίστοιχο στον ήχο είναι το special effect. Δηλαδή, αν μου λέγε, πάρε ένα όπλο και κάτω να είναι πιο μπαμ, πιο έτσι, πιο αλλιώ ή μπουνιά, για μένα αυτά δεν είναι φόλι, είναι special sound effects. Αν δηλαδή χτυπήσει ένα στο χέρι του στο τραπέζι και το, του δώσει πολύ ψέμι, ψεύτικο και synthesized ηχόχρωμα, τότε είναι special sound effect, γιατί πρέπει να το παράγει. Άρα, για παράδειγμα, στο Star Trek, όταν κάνει η πόρτα αυτό είναι special sound effect που σου βαράνε την πόρτα. Το warp feed, ας πούμε. Όταν φτάνει ένας ανελκυστήρας πάνω που κάνει ε, το blip όταν σταματάει. Αυτά είναι special sound effect. Το blip θα έλεγα ότι είναι πιο απλό. Ε, δεν θα το έβαζα special γιατί είναι ένα blip. Είναι το για... standard blip του Star Trek. Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να το κατηγορήσει όπω θε, όπω εγώ λέω. Okay. Εγώ τα κατηγορήσω συνήθω πώ το ξεχωρίζω εγώ. Οι ήχοι που κάνουν τα κουμπιά στο Star Trek, που κάνουν. Δίπ, 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 δίπ. Αυτά τι είναι. Special sound effects θα τα έβαζα. Άρα και το τυρί-τυρί είναι Ωραία, special ναι. sound effect. Συμφωνώ, ναι, sure. Αυτά, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. ναι δηλαδή ναι, έχει έναν ηθοποιό ο οποίο κρατάει ένα ματζαφλάρι και κάνει έτσι. Το και βάλανε και απλά ένα green screen ναι. για να βάλουν <laughs> πάνω το βίντεο. Και αυτό που ακούγεται στο σύγχρονο ήχο που έχει είναι. Και εσύ θε να βάλει. Αυτά είναι special. Ναι. Okay. ναι. Πιο πολύ γιατί είναι έξτρα χρόνο να παραχθεί. Okay. Okay, λίγο γκρίζα κατηγορία αυτή. Okay, το πιάνω. Καλά, γκρίζα κατηγορία κατ 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 είναι όλε. Γιατί μπορώ να σου πω ότι η γκρίζα κατηγορία είναι και το, και το, και το dialogue. Okay. Γιατί το dialogue μπορεί να πάει και να γίνει narration, μπορεί να γίνει internal dialogue. Μην μείνει τον εαυτό του στο μυαλό του. Οπότε να το κάνει τελείω ε, non-diegetic, να το κάνει μη διηγητικό και να το περάσει με το reverb, α πούμε, που έχει ο narrator του κόσμου. Αν έχει ένα μάγο που σου εξηγεί ποτέ έγινε ιστορία ή κάποιον που θυμάται κάτι στο παρελθόν και πει Α, θυμάμαι τότε. Αυτή η φωνή είναι πιο κοντά, μπορεί να είναι στέρεο. Μπορεί να μην έχει σχέση με τον χαρακτήρα και να ακούγεται πιο παλιά, πιο βαριά, πιο έτσι. Και μετά εκεί πέρα να περάσει και τη σκέψη του χαρακτήρα, του ήρωα ή να περάσει άλλα πράγματα. Είναι αρκετά εύκολα να τα ορίσει αν πει έναν ορισμό. Αλλά αν μου πει ότι θε να κάνει μια συγκεκριμένη ταινία, εκεί θα πρέπει να συζητήσουμε δημιουργικά πού το περνάμε αυτό και πώ το δίνουμε για να καταλάβουμε τι στο καλό γίνεται και πώ λέμε την ιστορία στην πραγματικότητα. Τα special effects, μετά υπάρχει από κάτω η επόμενη κατηγορία, λοιπόν, είναι ο περιβάλλοντα ήχο, που είναι και κάτι που εξειδικεύουμε πρόσφατα... Είναι το λεγόμενο uh, ambience. Το ambient sound, the atmospheric, environmental sound, the acoustic environment. Και σε αυτά δουλεύεις και με τον Αντώνη, σωστά. Σε αυτά δουλεύουμε πολύ και με, με τον Αντώνη, δουλεύουμε πολύ με τις συλλογέ μας. Έχουμε βγάλει κάποια λεγόμηση. Έχουμε βγάλει μια κατηγορία ολόκληρη με συλλογέ, η οποία ονομάζεται ambient kits». Και αυτά περιέχουμε μέσα και λούπε έτοιμε. Δηλαδή, έχουμε βγάλει για παράδειγμα, η τελευταία μα είναι Medieval Towns and Villages, στην οποία προσπαθήσαμε να φτιάξουμε όσο πιο μεσονικό ήχο μπορούμε. Να είναι historically true. Αυτό το πράγμα, με τα υλικά, με όλα αυτά τα πράγματα, με, τα, με το livestock που είχαν την εποχή και πώ ήταν το, το urban και suburban environment του μεσαίωνα. Εκεί πέρα έχουμε μέσα στη συλλογή αυτή, για παράδειγμα, έχουμε μέσα και λούπε έτοιμε, δηλαδή ακούσει σε full 3D ή Dolby ή οτιδήποτε, τον ήχο μια σκηνής. Ε, είμαι στην πλατεία, είμαι στο συντριβάνι, είμαι στην πόλη, είμαι στο κάστρο, είμαι στο δάσο. Ε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και όλου του ήχου ξεχωριστά, σαν ε, αυτόνομα samples για να μπορείς να φτιάξεις το δικό σου ακριβώς environment. Αλλά δίνουμε μέσα και τα ακούστηξη που θα μιλήσουμε σε λίγο. Κάπου θυμάμαι να είχα διαβάσει ένα άρθρο που συνέκρινε το... τη μόλυνση, την ηχητική του περιβάλλοντος χώρου σε μία μέση πόλη, ε, όπως είναι σήμερα, σε σύγκριση με μία υποθετική του πώς ήταν το Μεσαίωνα και το πόσο σοκαριστικά ήσυχε ήταν οι πόλεις σε σχέση με με τις σημερινές, γιατί δεν είχαν αυτοκίνητα. Ουσιαστικά γιατί δεν είχαν αυτοκίνητα. Υπάρχει... Ουσιαστικά γιατί δεν Η χορύπανση είναι. Η χορύπανση δηλαδή, είναι η χορύπανση είχε ένα γράφο που η χορύπανση σήμερα είναι εδώ και η υποθετική μεσαιωνική που απλά αφαιρεί τα αυτοκίνητα και λες ότι ο πληθυσμό είναι τόσο ήταν εδώ. Έχει ζωή η Είναι καλό που το πει αυτό, γιατί είναι ο που χρησιμοποιήθηκε στι ταινίε. Ειδικά να κάνει sci-fi που, όπω τον Κάταγκα, που καμιά φορά είναι όλα πάρα πολύ χαλαρά και ζουν όλοι πολύ ωραία, γιατί είναι έξι, σε μια ωραία περιοχή. Και μετά να πα και να κάνει το απόλυτο contrast με την περιοχή που είναι η πιο φτωχή και πιο... που γίνεται χαμό. Στα sci-fi το βλέπει πολύ αυτό με, το, με την Ότι εκεί που είναι και καλά η πλουτοκρατία, έχει το, το απόλυτο ωραίο σκηνικό. Δεν ακούγεται τίποτα. Τα μαξάκια είναι. Τι ωραία, ήρθε ένα μάξι. Και μετά πηγαίνει από την άλλη μεριά εκεί έξω που είναι το Mad Max σκηνικό ή το έρημο και γίνεται χαμό και ακού κλαπα, κλούπα, κλάπα, Το οποίο δεν είναι αλήθεια, αν το σκεφτεί. Δηλαδή, αν ήταν ένα πολύ φτωχό, ερημικό, νομαδικό χωριό, εκεί μπορεί να ακούει στην πραγματικότητα λιγότερο περιβάλλοντα ήχο από ότι μια ε, μετρόπολη, όσο πλούσιοι και καλά να ήταν μέσα στη μετρόπολη. Στα αλήθεια. Ε, γιατί Στα sci πάνε να σου χτίσουν τοπία ουσιαστικά. Και η τοπία Μην. σημαίνει πιο ησυχία, τα μάξια είναι λιγότερο θορυβόδη. Ναι, ναι. Πράγματα για τα οποία πασχαλούν. Γι' αυτό και... είναι ωραίο το Star Wars, διότι όλα έχουν την ίδια. Ο Κόρα είναι Νέα Υόρκη, Έχει Ορκή. Όλα το... την ίδια σκατίλα. Ναι, ναι, Δεν την... υπάρχει ουτοπία, α Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον μου τοπία, γιατί υπάρχουν δύο είδη χορύπανση. Υπάρχει η η οποία μετρέται και είναι με decibel, λέμε βάζουμε ένα φίλτρο τύπου α και λέμε dbspl που σημαίνει decibel σε sound pressure level και όλοι μπορούν να πάρουν με 5 ευρώ από ένα μαγαζί ένα decibelόμετρο και να τη μετρήσουν. Αυτή είναι το noise level που εκλαμβάνεται ο άνθρωπος σαν πίεση στα αυτιά του. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο Μέζου με να κάνει, αν θε να δώσει και στην ταινία σου αντίστοιχα πράγματα. Το άλλο, για να, για να καταλάβετε, ποιο είναι το δεύτερο είδο χορύπανση, για να καταλάβετε γιατί τα διαχωρίζω, είναι το δεύτερο είδο χορύπανση είναι το, η αληθινή χορύπανση, που είναι αυτό που δεν μα αρέσει να ακούμε. Το οποίο άλλο το κάνει επειδή του αρέσει, ο γείτονα. Δηλαδή, όταν έχει έναν ήχο ο οποίο ο γείτονα τον κάνει επειδή χαίρεται. Για παράδειγμα, εγώ φτιάχνω το σπίτι μου και έχω λεφτά να το φτιάξω και θα το κάνω όλο καινούριο. Τρυπάνια. θα φέρω τρυπάνια, θα φέρω μάστρο και το χαίρομαι. Θα φάω, πάρω και πίτσε στα παιδιά και πάω να φτιάξουμε το σπίτι μου. Θα βάλω εδώ μπιλιάρδο, ξέρω πέρα ένα φούσμπολ και εδώ θα το κάνω ένα man cave. Τι ωραία. Είναι ε, ωραία ε, όλοι οι γείτονε όμω. Ακριβώ. δηλαδή όταν <laughs> έχει, με είχε ένα τρυπάνι εδώ μέσα στο λαιμό και. <laughs> δεν θα καθόλου ωραία. Αυτό είναι ναι. διάλογο τώρα, έτσι. Αυτό είναι ένα διάλογο. Ναι. Δεν είναι διάλογο. Αυτό είναι ήχο που κάνει να βάλω το τρυπάνι στο λαιμό. <laughs> Οπότε στην πραγματικότητα η χωρίπανση. με ήταν Τζόρτσι Σκότ παρεπιπτόντω ερμηνεία αυτού. Yeah. <laughs> ναι. <laughs> Ο καθένα αυτή την ηχορύπανση αλλιώ. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχει ε, την ηχορύπανση που είναι το level του noise που ακούς από μια πόλη, από ένα κτίριο, από κάτι που περνάει μέσα στο σπίτι σου ή οτιδήποτε. Αλλά έχει και την ηχορύπανση η οποία είναι αυτό που κάνει κάποιο άλλο και σένα ένα δεν σε αρέσει να ακού. Και δεν είναι να είναι κάποιο άλλο, μπορεί να είναι το ψυγείο σου που χάλασε. Οπότε η ηχορύπανση γενικά μπορεί να δώσει αυτό το δράμα και το, το τσίτωμα σε, ένα, σε μια δραματική κοινωνική ιστορία. Να βάλει ένα χαρακτήρα ο οποίο το πληντήριο του δεν δουλεύει καλά. Η καφετιέρα του κάνει ήχου που τον ενοχλούν. Ακούει ήχου απ' έξω και τον ενοχλούν. δείχνει ότι τον ενοχλούν. Αρχίζει να χτίζει ένα περιβάλλοντα ήχο, ο οποίο στην πραγματικότητα θα κάνει ρέζοντα με το κοινό. Οποιος, ειδικά όποιο είναι από urban περιβάλλον θα καταλάβει πολύ καλά το άγχο που δημιουργεί αυτό το πράγμα. Ο περιβάλλοντα ήχο για μένα, ενώ είναι το, το, το κάτω-κάτω είδο που βάζω, για μένα είναι πιο σημαντικό. όπως όπω είναι το Breaking Bad, όπω είναι το, το Better Call Soul, καταφέρνουν πάρα πολύ καλά να σου δώσουν ακριβώ που είναι ο χαρακτήρα και ποιο είναι το premise, καθαρά επειδή έχουν ένα καλό περιβάλλοντα ήχο. Στην πραγματικότητα, μπορώ να αυτοδιαφημιστώ και λιγάκι λέγοντα ότι γι' αυτό ανέπτυξε και το Εκοτόπια, με τη αν το το application που έχουμε που είναι ένα sound editor που το μόνο που κάνει είναι να έχει ένα χάρτη, είναι πολύ απλό και φτιάχνει το ακουστικό σου περιβάλλον. Δηλαδή βάζει εδώ πέρα ένα αμάξια, εδώ είναι ένα διαμέρισμα και έχει τείχου, εδώ έχει μια λιμνούλα και απ' την άλλη έχει ένα δάσο. με πουλάκια, α πούμε. Και μετά μπορεί να τοποθετεί πάνω μικρόφωνο ψεύτικο, γιατί είναι virtual το περιβάλλον που έχει φτιάξει, και να κάνει export τον ήχο για να το βάλει μετά με στο Premiere ή στο Davinci για να κάνει τον ήχο του περιβάλλοντο. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν ε, ένα κατανοητό ψηφιακό χάρτη, α πούμε, του που θα τοποθετήσει τα διάφορα ηχητικά στοιχεία στον ε, χώρο. Δουλεύει ακριβώ σαν ε, game level editor. Το βλέπει από πάνω, αν θε. Έχει ένα σκαρίφημα και σαν σκηνοθέτη μπορεί να το κάνει και σαν συγγραφέα να φτιάξει έναν. εδώ ένα τετράγωνο είναι το διαμέρισμα και εδώ περνάει ένα δρόμο, να το σχεδιάσει. Ε, και να βάλει πάνω τι πηγέ τη ακουστική, και αυτό ε, περνάει, αυτό υπολογίζει όλη την ακουστική και το χώρο και το, τα διάφορα είδη ακουστική που χρειάζονται για να δώσει αληθοφάνεια. Δηλαδή, για παράδειγμα. Αντί να κάτσει και να έχω τον ήχο ενό διαμερίσματο μέσα το room tone που λέμε με κίνηση απ' έξω με αμάξια έξω από τον τοίχο, μπορεί να φτιάξει το δρόμο απ' έξω, το αμάξι μέσα που έχει το κλιματιστικό και ένα κομπιούτερ που, που, δουλεύει. Και μετά, αν βάλει το μικρόφωνο μέσα, θα το εκοτόπια αυτόματα, θα σου βγάλει τον ήχο και από το δρόμο έξω που περνάει μέσα από τον τοίχο κτλ. Και, και, αν κουλήσει το μικροφωνάκι έξω, θα σου βγάλει μόνο τον ήχο του έξω, γιατί το μέσα είναι αρκετά για να περάσει τον τοίχο προ τα έξω. Οπότε θα παίξει μπάλα και θα μπορείς να ηχογραφήσεις, είναι σαν να κάνεις location scouting mm. και recording σε virtual περιβάλλον. Και διαδραστικό storyboard, είτε το φαντάζομαι εγώ. Ναι, το χρησιμοποιούμε πολύ και σαν... Και το ε, η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και όταν μιλάμε με σκηνοθέτε στην αρχή, ειδικά από τη στιγμή που το κάναμε και μετά, έχουμε μιλήσει με πολλού sound designers που το έχουν αγοράσει οι οποίοι το χρησιμοποιούν από την αρχή αυτό από το storytelling. Όταν ξεκινάνε να κάνουν το storyboarding ή να, σκαρυφ... να κάνουν ένα σκαρίφημα του κόσμου του. Ε, υπάρχει και το κόνσεπτ του ηχοσενάριου, που στο ηχοσενάριο, ρε παιδί μου, δίνει και ρυθμό στην ταινία συν τη άλλη, αλλά έχει και μια καλή εικόνα του πώ ηρωνικά ακούγεται. Α πούμε. Οπότε, OK, το πιάνω αυτό που λε. Εδώ υπάρχει και μια μεγαλύτερη ομπρέλα κατηγοριοποίηση, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα να πούμε, η οποία πιάνει και τι κατηγορίε που πάμε μέχρι τώρα. Ποιε είναι οι κατηγορίε που πάμε, διάλογο. Φολέι μουσική, special sound effects περιβαλλοντικός και ambience. Περιβαλλοντικό ήχο. Ακριβώ. Όλο αυτό και ο περιβαλλοντικό ήχο από μόνο του, και όλο αυτό το, το αμάλγαμα ήχων μπορεί να κατηγορηθεί με τέσσερι βασικού μεγάλα groups. Ε, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ για να θέσει εσύ τον κόσμο σου. Όταν φτιάχνει τον κόσμο, όταν φτιάχνει το world building που κάνει για την ιστορία σου. Αυτά είναι η ανθρωποφωνία, η βιοφωνία, η γεωφωνία και η σοφοντοφωνία. Είναι τέσσερι κατηγορίε. Η σοφοντοφωνία δεν την έχετε ακούσει γιατί δεν έχω βγάλει εγώ αυτόν τον okay. όρο. Δεν έχω βγάλει εγώ τον όρο σοφόντ. Είναι από κάποιον συγγραφέα επιστημονική φαντασία. Ναι, δεν έχω ακούσει. Τι είναι αυτέ οι κατηγορίε. Και έχουν να κάνουν με καθαρά επιστημονική ταξονομία των ήχων του περιβάλλοντο. Ανθρωποφωνία είναι όλοι οι ήχοι οι οποίοι προέρχονται από τον άνθρωπο και τι ανακαλύψει του. Όλα. Όχι από τον άνθρωπο την, τον άνθρωπο την οντότητα. Ό,τι κάνουμε. Ο, ανθρωποφωνία, καθαρά. Okay, okay. Αυτό είναι ανθρωποφωνία. Βιοφωνία είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωή εκτός του ανθρώπου και παράγεται από ζωή. Φύση. Φύση, ζωή, όμως. Δηλαδή, ε, διό... ε, ναι, ε, βάτραχος. Βάτραχος, ζώα, οτιδήποτε. Ε, όχι. Όχι, έχει πάει γεωφωνία. Γεωφωνία, ναι, σωστά, σωστά. Γεωφωνία είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον πλανήτη και όχι τη ζωή. Yeah. Αν έχει από φύλλα είναι συνδυασμό δύο πραγμάτων. Είναι ο αέρα που είναι γεωφωνία, αλλά το θρώισμα δεν είναι το αεράκι που περνάει. Αλλά το θρώισμα των φίλων είναι βιοφωνία. Οπότε έχει την ανθρωποφωνία, τη γεωφωνία, τη βιοφωνία και έχει και την σοφοντοφωνία που είναι όλοι οι ήχοι από σοφά όντα που δεν είναι άνθρωποι και τι ανακαλύψει του. Οπότε αυτό πάει για Alien, sci-fi, fantasy κτλ. Αν κάτι θεωρείται σοφό, και από εκεί βγαίνει σοφόντ, είναι από το σοφό on. Οκ. Okay. Άρα οι τον Wookie, για μπάκες, είναι σοφωντοφωνία. Εγώ και έχουν αρκετή για να αναπτύξουν όπλα και εργαλεία. Ναι. Τότε να είναι Το Τότε είναι Φόντ. Μόρ, μπράβο, σοφόν. Οκ. Okay. Ωραίο, γραμματα. Ωραία. Ωραία. <laughs> οπότε έχει αυτά τα τέσσερα που είναι ομπρέλα γκρουπαρίσματα μεγάλα και αυτά τα χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ οι συγγραφεί και αυτοί που κάνουν world building στο δημιουργικό του έργο. Δηλαδή θα μπορούν να πούν ότι. Okay, πόσο ανθρωποφωνία εγώ θα έχω, πόσο βιοφωνία και πόσο γεωφωνία. Και μπορεί να παίξει πάρα πολύ με αυτό και στον περιβάλλον έχω. Γι' αυτό το είπα, είναι ένα ομπρέλα γκρουπάρισμα, αλλά μπορεί να το βάλει και μέσα στην απλή λουπίτσα που θα βάλει από κάτω το ambient sound, να παίξει εκεί με αυτά τα layer. Να πα να πει ότι εγώ το ambient sound το χωρίζω σε ανθρωποφωνία κτλ. Γιατί μπορεί να παίξει με το πώ θα δώσει εσύ στη σκηνή σου πυκνότητα, συχνότητα, δηλαδή πόσο κόσμο έχει αυτή τη στιγμή, πόσα μηχανήματα δουλεύουν, πόσο busy είναι αυτό το environment. Για παράδειγμα. Και αυτό είναι ένα τρόπο γενικότερα όλη αυτή δηλαδή η φιλοσοφία έχει να κάνει με την, με την ευκολία του να επικοινωνήσει πάρα πολύ εύκολα με, τον με του δημιουργού, σκηνοθέτε, ηθοποιού, ε, σεναριογράφου, αυτοί που κάνουν την απόδοση σε εικόνα, ε, storytellers, storyboarders, αυτοί που θα γράψει το κάνουν το storyboard, του wall builders, αν δεν φτιάξει δηλαδή ένα χάρτη και να πει. Εδώ πέρα έχουμε παραπάνω βιομηχανική ζώνη, αλλά εκεί είναι πιο έξω, οπότε έχει ξεφύγει. Άρα εδώ μπορεί να έχει λίγο τεχνολογία και λίγο βούισμα, επειδή είναι μακριά, αλλά δεν έχει του ε, κατεξοχήν ήχου των μοχλών και των λοιπών εργαλείων, γιατί δεν είναι κοντά. Έχει μόνο το βούισμα τη της βιομηχανία, και μετά πα πιο πέρα που έχει λιγότερο βούισμα, αλλά αρχίζει να μπαίνει το δάσο και η φύση, και μετά πα πιο πέρα, και να παίξει και μένειε όπω είναι το resilience μεταξύ των ήχων αυτών. Όπω για παράδειγμα, άμα ο πολιτισμό μπαίνει στο δάσο, κάποιοι ήχοι φεύγουν, ε, γιατί τα διώχνει. Τα ζώα, για παράδειγμα. Οπότε η βιοφωνία συνήθω φεύγει όταν έρχεται η ανθρωποφωνία. Οπότε έχει ένα δάσο το οποίο δεν έχει τόσο πολλά πουλάκια όταν είσαι δίπλα από τα τείχη τη πόλη, αλλά πιο μέσα έχει. Εκτό κι αν είσαι ο Ράντεγκα, το Χόμπιντ. Ακριβώ, ναι. Που φέρνει ναι. τα πουλάκια. Ναι, ναι, ναι ακριβώ. Μπορεί να σε αυτό. Μπορεί να είναι αυτή η διαφορά. Πολύ πλούσιο sound design το... πάνω ναι, από το εκείνη ναι. τη σκηνή. Το οποίο μπορεί να είναι και ένα ωραίο εργαλείο για να κάνει και αυτό που λέμε τον, τον ακουσματικό ήχο. Mm -hmm. Αυτό που προμηνεί κάτι έξω από την εικόνα. Ο ακουσματικό ήχο είναι αυτό που ακούγεται εκτό εικόνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο Ράντεγκα για παράδειγμα πάντα έχει παντρίσει του πουλάκια και ζωή κτλ. Αν σε ένα δάσο έχει μια ησυχία, επειδή είναι κοντά σε ένα ξέφωτο που δεν είναι τόσο δάσο, αρχίζει να γίνεται έρημο. Mm -hmm. Τότε, αν ξαφνικά ακούσει από, από, από ένα ηχείο να πανάρεται ένα αυτοματισμό σιγά σιγά να έρχεται, τα πουλάκια, α, έρχεται το Ράδεγκαστ. Όσον αφορά τα mod που είπε, αυτό ήταν μια, ένα χαρακτηριστικό παράπονο ή κατηγορία ή κριτική για το Star Wars όταν βγήκε το 77 ότι απευθύνεται σε, ένα, απευθύνεται σε βλάκες διότι ο τρόπος που μεταφέρει την πληροφορία είναι πολύ ε, ξεκάθαρος. Δηλαδή μπαίνει ο Darth Vader, η μουσική μας λέει ότι είναι κακός, το sound design μας λέει ότι είναι κακός, το set design μας λέει ότι είναι κακός, τα κοστούμια μας λένε ότι είναι κακός και δεν μας αφήνει <χω> να το δουλέψουμε και να το καταλάβουμε μόνοι μας. Δηλαδή, άμα δει κριτικέ τη ταινία από κριτικού εκείνη εποχή, το λέγανε πάρα πολύ ότι μα τα λέει όλα. Και υπάρχει και ω κριτική ότι χάλασε τον κινηματογράφο διότι έριξε το επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι έχει σχέση με αυτό που λες το ότι. Ναι, ε, ακριβώς. Είναι... Το περάσαν όλα. Όλα τα επικοινωνεί χωρί να... Χωρίς να χρειαστεί ο διάλογο. Δηλαδή, μα λέει ότι αυτό τώρα είναι κακό και πώ το καταλαβαίνει, μα το λέει και ο ήχο. Ηρωνικά αυτό είναι σινεμά. Αυτό είναι συναισθηματικό. Δεν, δεν συμφωνώ απαραίτητα με την κριτική, απλά το αναφέρω ε, ότι ήταν πολύ γνωστή. Το, το φαινόμενο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γουστάρουν ούτε οι journalists, ούτε οι δημοσιογράφοι, δηλαδή ναι. κανένα. Είναι το sensationalism. Ναι, δηλαδή ναι, 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 ναι. προσπαθεί να δώσει τόσο πολύ την ιδέα που γίνει γραφικό. Ναι, ναι, ναι. Ε, από τη μία, ε, όταν ήμουν ένα παιδάκι δούλεψε, η μαμά μου το είδε, το κατάλαβε κι αυτή, οπότε καταφέρνουν να πουλήσουν το franchise. Είναι κάτι το οποίο είναι δυνα... δημιουργεί δυνατά franchise αυτό το πράγμα. Είναι τι κοινό έχει. Δηλαδή, είναι τι κοινό αποσκοπή να έχει. Πολλέ φορέ πρέπει να καταλάβουμε ότι το κοινό δεν είμαστε εμεί. Αυτό εμεί το καταλαβαίνουμε από την αρχή τη παραγωγή. Πολλέ φορέ δηλαδή θα έρθει σκηνοθέτη και θα μα πει θα κάνω εδώ ταινία η οποία να είναι έτσι, να είναι αλλιώ, να είναι εκεί, να είναι τ' άλλο". Και η πρώτη ερώτηση που του κάνω πάντα είναι ότι θέλω να μου δώσει μια έρευνα αγορά του κοινού σου. Δεν με νοιάζει. Η μουσική, για παράδειγμα. Έχουν έρθει πολλοί μαθητέ μου να του βοηθήσω σε μουσική παραγωγή και μου λένε: Έχω να κάνω με μουσική παραγωγή, για παράδειγμα, τραπ, hip hop, metal, rock, οτιδήποτε, λαϊκά. Ποιο είναι το κοινό, πόσο χρονών είναι, τι φίλο έχει, ποιο είναι το επίπεδο του, τι είναι. Έχει τελειώσει πανεπιστήμιο αυτό ο άνθρωπο που θα ακούει τη μουσική σου, ή απλά είναι ένα εργάτη, ένα. είναι blue, white collar. Πού ανήκει σαν κλάση, την ακούει την ώρα που σιδερώνει, την ώρα που οδηγεί, την ώρα που σιδερωνει την ωρα που οδηγει την ωρα που και οδηγεί. Πώ θα το ακούσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρω ακριβώ πώ θα καταναλωθεί για να μπορώ να σου δώσω το προϊόν που θες. Διαφορετικά δεν θα μπορώ να το φτιάξω. Δεν μπορώ να το φτιάξω σωστά. Αν μου λες, για παράδειγμα, θέλω να κάνω κάτι που να το καταλαβαίνει ο καθένα, ό,τι ηλικία και να έχει, και να μην το χάνει εύκολα, θα κάνω ένα sound design τύπου hobbit. Mm, yeah. Αν ήθελα να κάνω ένα πάρα πολύ αληθοφανέ medieval high fantasy σκηνικό, θα έκανα Lord of the Rings. Έχει διαφορά. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να εξυπηρετήσω τι είναι το όραμα τη παραγωγή, το creative vision και το κοινό που θα το δει. Πού το δει σε σινεμά πιο πολύ, σε τηλεόραση, από το κινητό του, παίζουν όλα ρόλο. Ναι, υπάρχει όμω, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά υπάρχει η, ο ανταγωνισμό από άλλα μέσα. Δηλαδή, ο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή σε αυτό που θε να το πουλήσει πλέον έχει χάσει την εγκεφαλική λειτουργία τελείω. Αλλά θέλω να πω ότι ανταγωνίζεται το Instagram που κάνει scroll στο Instagram και του πετάνε θορύβους και κόλλους που κουνιούνται τον έχουνε, θέλω να πω ότι πλέον δεν μπορείς να ανταγωνιστείς α, στην τέχνη αυτό το οποίο τρώει στα μούτρα του από τις διαφημίσεις, από τα social media και από το scroll τέλος πάντων ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει το hacking του εγκεφάλου, έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν μπορεί να τα συναγωνιστεί η τέχνη και δεν έχει και νόημα να, να, να κυνηγάς από πίσω. Δηλαδή στις διαφημίσεις στην τηλεόραση προσπαθούν να κυνηγήσουν, να κυνηγήσουν από πίσω την, ε, τον πόλεμο που ασκεί στις αισθήσει ε, το TikTok και το Instagram. Και αυτό ρίχνει το επίπεδο λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα μεγάλη. Ω, ωστόσο, μας πάει ωραία σε μια ενότητα άλλη, η οποία είναι περί Dolby Atmos, περί 5-1-3-1-7 ένα ηχο και με όλα τα outlets τα οποία υπάρχουν ε, για να καταναλώσεις ένα video game, ένα επεισόδιο σειρά, μια ταινία. Πού χρειάζονται αυτά, αν χρειάζονται, ποιο χρειάζεται να κάνει 5-1, ποιο 7-1, ποιο στέρεο, τον Dolby Atmos, τη φάση. Και τι σημαίνει κιόλα Ωραία, και πάμε, σημαίνει. πάμε να σου πω από την αρχή να μιλήσουμε λίγο για το immersion, τη βύθηση, την εμπειρία. Θε να βάλει τον άλλον μέσα στο πετσί τη ιστορία. Θε να μπει μέσα. Ωραία. Κάτι που δεν είπαμε πριν και θα το βάλω σαν σφίνα λίγο εδώ πέρα γιατί παίρνει αξία στα υπόλοιπα που θα πούμε είναι και τα εικονικά, η ακουστική που κάνουμε. Τα virtual acoustics. Τα οποία συνήθω τα, τα αφήνουμε. Βασικά το βασικότερο πράγμα που κάνουμε όλοι είναι το reverb. Το ξέρουμε όλοι. Το Davinci έχει ένα reverb μέσα, α πούμε, και το, και το Premiere έχει ένα έτοιμο reverb. Τι είναι το reverb. reverb είναι η ανάκλαση που ακούμε όταν, όταν κουνάμε τον ήχο. Αν το σκεφτείτε, ο, ο ήχος ήχο έχει τη μαγεία ότι ακόμα και χωρί να έχει. Ε, Dolby Surround για παράδειγμα ηχεία στην πραγματικότητα κουνά όλο τον αέρα του δωματίου εκεί που παίζει. Έστω και με ένα ηχείο. Δηλαδή, αν δεν έχει ένα ηχείο, εμεί οι sound designers είμαστε οι μάγοι που κουνάμε τον αέρα τον αόρατο γύρω σου και δημιουργούμε συναισθήματα από αυτό. Ε, αυτό το ηχείο λοιπόν είναι το, το μαγικό μα ραβδί. Αυτό που δίνουμε εμεί σαν απόδοση είναι το ακουστικό περιβάλλον τη ταινία, τη ιστορία. Το ακουστικό περιβάλλον τη ιστορία έχει. Ε, σχήματα, structures, αντικείμενα, υλικά. Αυτά αποδίδονται από το reverb. Δηλαδή, οι ανακλάσεις του χώρου μας δίνουν ποια υλικά έχει. Αν είσαι σε μια πέτρινη σπηλιά, ακούγεται πολύ διαφορετικά από ένα ζεστό, γεμάτο με χαλιά και καναπέδες και βιβλιοθήκες σαλόνι. Ή ένα σπίτι με τεράστια τζάμια, για παράδειγμα. Ναι, ακριβώς. Ξέρω, Οπότε... τζούφιο και απόματρα, ναι. ενώ όταν έχεις πιχτά ε, υλικά όπως το χαρτί ή το... Yeah. τα χαλιά, δημιουργείται μια... Θερμή και φιλική. Ναι, και το, και το ονομάζουμε και έτσι. Το λέμε θερμό και ψυχρό στην πραγματικότητα. Ή ζωντανό και νεκρό. Δηλαδή live και dead. Α πούμε, dead είναι κάτι που απορροφάει πάρα πολύ επιφάνεια. Δεν έχετε πολύ ανάκλαση πίσω. Οπότε ακούσαν κάτι σαν στούντιο που γράφει φωνητικά. Mm -hmm. Αυτό το λέμε dead συνήθω. Υπάρχει το πολύ live που είναι ένα ξύλινο δωμάτιο. Που μπορεί να βάλει δράμα και να τα βαράσει και να ακούγονται παντού και εντυχήσει και όλα. Ή μια σπηλιά. Είναι πολύ wet. Γιατί η Πέτρα έχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανάκλαση του ήχου και πάρα πολλέ ανακλάσει μεταξύ του και δημιουργεί πολύ πλούσιο περιβάλλον από ψη reverberation. Και η πέτρα ah. και το ξύλο είναι πολύ πορόδι υλικά. Και είναι και, και διαφορετικά και σαν υλικά. Δηλαδή, την πέτρα με το ξύλο μπορεί να τα αποδώσει με το reverb σωστά. Το βασικότερο λοιπόν είναι ότι όλα αυτά που είπαμε πριν τα δένει αυτό. Δηλαδή, όλοι οι περνάνε από το ίδιο reverb στην πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι η απόσταση. Αν κάτι είναι μακριά, τα λεγόμενα atmospherics όπω τα λέω εγώ. Mm -hmm. Δηλαδή, εμεί στην Sound Soundfellows, όταν μοιξάρουμε ήχο για ταινίε για παιχνίδια, όταν κάτι είναι μακριά και ακούγεται πιο χαμηλά η ένταση και τα πρίμα πέφτουν. Οπότε βάζουμε και ένα φίλτρο στην πραγματικότητα που κόβει πρίμα, γιατί όσο πιο μακρι, όσο, μέχρι να έρθει η τριβή των μορίων του αέρα αφαιρεί τι υψηλέ ε, συχνότητε. Αυτό είναι το λεγόμενο distance dumping, air dumping. Πώς άμα κάνει composite στο VFX, αν κάποιο είναι μακριά, τον βάζει λίγο θολό γιατί ο αέρα έχει σωματίδια. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο και εμεί κόβουμε πρίμα γιατί έχει σωματίδια και κόβει πρίμα. Άλλο έχω έχει αν είναι μακριά και έχει αέρα. Μεταφέρεται. Το τέλο emulation είναι το occlusion. Αν κάτι έρχεται απ' έξω και περνάει μέσα από ένα τοίχο. Αυτό που έλεγα πριν για τι συλλογέ μα. Τα που... εμπόδια δηλαδή. Ότι ναι, ας... περνάει από μέσα, ναι. Mm. Πώ αλλάζουν τον ήχο αυτά. Που δεν είναι μόνο φιλτράρισμα που εγώ ότι έχει και ένα resonation. Κάνει και ένα ρέζο να σκουνιέται και κατηχεί λίγο το γεωργικό. Ναι, Γιατί ναι, ναι, ναι. έτσι θα περάσει ναι, αγιστικά. ναι. Για παράδειγμα, στι συλλογέ που έλεγα πριν, ότι έχουμε βγάλει με τι Own κάποια εξειδικευμένα που τα ονομάζουμε, κάποιε συλλογέ που ονομάζονται Ambient Skits. Εκεί μέσα προσφέρουμε και ειδικά αρχεία που είναι για reverb, για occlusion, για τέτοια πράγματα. Οπότε, μπορεί να φτιάξει εσύ το περιβάλλον, είναι θεματικέ. Mm -hmm. Αν έχουμε ένα sci-fi μετρόπολη ή ένα medieval town, έχει και τα occlusion αρχεία για να φτιάξει το φίλτρο που περνάει μέσα από ξύλινο ή πέτρινο τοίχο ή πλήνθο και τα λοιπά για να μπορεί να κάνει σωστή αποτύπωση του μεσονικού χωριού σου. Γιατί κάτι ακούγεται έξω από το σπίτι σου που είναι πλήθυνο. Το τέταρτο είναι, μετά από το occlusion, είναι ε, το ίδιο το μέσο. Αν είσαι κάτω από νερό και ακού κάτι που είναι πάνω από το νερό. Αν είσαι μέσα στο νερό και ακού κάτι που έρχεται μακριά από το νερό. Αυτά είναι βασικά simulations και γιατί τα αναφέρω, γιατί ο κόσμο δυστυχώ αυτά δεν τα προσέχει. Ε, Αν λείπουνε, θα τα προσέξω. Και μιλάω για του δημιουργού. Ένα χόμπι που έχω slash δουλειά είναι ότι δεν κοιτάω πάντα όλα τα first ratings και τι καλύτερε ταινίε και αυτά που είναι τα top, τα top box office και όλα αυτά και παίρνουν τα Grammy και τα, και τα Emmy. Όλη μέρα βρίσκω ταινίε οι οποίε είναι κάτω από τέσσερα βαθμολογία και τι κοιτάω. Θέλω να δω τι λάθη κάνουν, τι ξεχνάνε να κάνουν. Γιατί αυτό μου βοηθάει και σαν άνθρωπο που φτιάχνει εργαλεία όπω είναι το Εκοτόπια ή συλλογέ για του δημιουργού, να ξέρω τι του λείπει, πώ να του το δώσω στο documentation τη συλλογή που, που πουλάω. Αλλά και επίση σαν καθηγητή για να μπορώ να πω στα παιδιά τι στο καλό να προσέχουν και τι βλέπω να γίνεται και να ξεχνιέται μετά την τάξη. Έχει μαλλιά η γλώσσα μου. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει και πράγματα τα οποία δεν δουλεύουν ή θεωρεί ότι δεν δουλεύουν για να καταλάβει γιατί δεν δουλεύουν για να μπορεί να τα αποφύγει. Όχι, όχι να κάνει τη δημιουργία σου μόνο έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βλέπει και τα αντιπαραδείγματα, α πούμε. Πολύ σημαντικό. Στα τεχνικά πώτα είναι και δύσκολο με την έννοια ότι α πούμε για να δει αυθεντικό σκουπίδι και αυθεντικό σκατό θα δει τι είναι στα Όσκαρ. Αλλά στα τεχνικά τα Όσκαρ είναι καλά. Ούτε ναι, 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 ναι ακριβώ. Γιατί έχει μπάτζετ, έχει ειδικού. Αλλά η ταινία είναι το αυθεντικό σκατό. Ναι, το αυθεντικό αλλά σκουπίδι. Ε, επειδή μιλάμε για τεχνικά, η αλήθεια είναι ότι πα έξω λάπο. από αυτό. Πα να ναι, ναι, Μα, μα εννοείται ότι σε αυτή την αναζήτηση μου πολλέ φορέ βλέπω υπέροχε ταινίε και ιστορίε που είναι πραγματικά φανταστικέ, γιατί είναι και ελεύθεροι. Ναι, ε, ναι, ναι. Αλλά στα τεχνικά. Αλλά στα τεχνικά χωλένε. Ακριβώ. Αν έχει μια ωραία δραματουργία με το σωστό ambience, τη, το narration, τα φόλη, τα special effects, όλα αυτά που είπαμε, βάζει τα σωστά reverb, occlusion, παίξει με το distance, παίξει με όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο NLE που δουλεύει και μονοφωνική να ήταν η ταινία σου, θα πέρναγε. Αυτό θέλω να είναι το, το βασικότερο takeaway από μένα σε σχέση με τα Dolby Atmos και όλα αυτά. Αν φτιάξει σωστά τη δραματουργία και μιξάρει σωστά τον ήχο και ασχοληθεί με τον αποδώσει το ακουστικό περιβάλλον και όλη την ακουστική εμπειρία με σωστό τρόπο για το κοινό που κάνει target, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το χαρούνε. Εγώ, αν έβλεπα δηλαδή, το breaking bad σε μονοφωνικό ήχο από ένα κινητό, θα το χαιρόμουν το ίδιο. Έχω δει το μονοφωνικό, δηλαδή το έχω ξαναδεί όλο με το μόνο πατημένο στο, στο monitor control μου για να δω μονοφωνικά αν μου άρεσε ή όχι. Δεν χάνει η δραματουργία του, δεν χάνει η εμπειρία. Γιατί κάνουμε όμω παραπάνω. Γιατί βάζουμε στέρεο, γιατί βάζουμε οτιδήποτε άλλο. Βοηθάει σε παραπάνω αληθοφάνεια. Δεν κάνει κάτι άλλο. Είναι μόνο αληθοφάνεια. Είναι σαν να πηγαίνουμε προ το VR. Άρα είναι το immersion που λε το immersion αλλά μόνο από την έννοια όχι της δραματουργίας και της αληθοφάνειας του κόσμου αλλά από την έννοια του ότι ο εγκέφαλό σου είναι πιο εύκολο να καταλάβει ότι όντω είναι μέσα σε κάτι. Θα έλεγα ότι το να βάλεις surround ηχεία γύρω από έναν άνθρωπο την ώρα που κοιτάει μια ταινία είναι το ίδιο εφέ με το όταν βλέπω εγώ το Dune και γίνεται εκείνο ο πόλεμο και η εκρήξη ή οτιδήποτε άλλο. Ένα Harry Potter με ένα spell, ότι σκάει μια αστραπή προ τα δεξιά πάνω στην οθόνη, και η αίθουσα για κάποιο λόγο μπορεί να μου περάσει και τη λάμψη αυτή με άλλα φώτα στο ταβάνι. Οπότε με κάνει, το ακούω αυτό και το βλέπω να γίνεται και στην αίθουσα. Το κάνω με κάποια φώτα, άμα εγώ στο στούντιό μου έχω βάλει και τη Philips Hue και την έχω συγχρονίσει με το video editor, με, με το video screen. Οπότε μπορώ να, άμα γίνεται κάτι με λάμψη, οι λάμπε που έχω στο δωμάτιο, η Philips, κάνουν την, τα ίδια χρώματα και τι ίδιε λάμψει και παίρνουν ένταση από τον ήχο. Οπότε μπορεί να καταλάβει το immersion συγχρονίζεται και με φω και με πολλά άλλα πράγματα. Ε, Υπάρχει και ένα σινεμά στην Ελλάδα τώρα που έχει ανοίξει αυτή τη τεχνολογία, το Sphere, που σου βάζει και φω ανάλογα με το τι γίνεται στην οθόνη. Δεν είναι. Δεν είναι ταινίε. Το φω, δηλαδή μουσικά, εμένα σινεμά, ότι. Ε, στο σινεμά δεν θα σε αποσπάσει τόσο πολύ, γιατί ε, στο σινεμά είναι λίγο περίεργο. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, ανάλογα με το έχουν κάνει. Ε. Στο σπίτι σου είναι πιο εύκολο να το κάνει, γιατί μπορεί να θέσει εσύ τι εντάσει, να βάλει και τι λάμπε που δεν βλέπει και να κάνει τέτοια κόλπα. Παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, αν κάνει κάτι για το σπίτι αν κάτι κάνει για το σινεμά. Ε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά πώ το παράγει. Ε, Στην πραγματικότητα, όταν βάζει παραπάνω ηχεία, αυτό είναι τώρα το παιχνίδι των εντυπώσεων. Είναι καθαρά marketing και commercialism. Καθαρά. Χειροκροτώ κάθε προσπάθεια για παραπάνω τεχνολογία. Γιατί είμαι τεχνοκράτη, μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία και είμαι και αυτό που ονομάζουμε technical artist. Εγώ δηλαδή βρίσκω πολύ μεγάλη χαρά να καταφέρνω μέσα από τεχνικά θέματα να περνάω το artistry. Γιατί παίρνει τη φύση, θα την αντιγράφει σε νούμερα και την ξαναβγάζει και την μπαίνει πάλι η φύση. Ε, Κάπω έτσι γίνεται αυτή η δουλειά. Ε, στην πραγματικότητα, ξεκινήσαμε με ένα καλό στερεό που έβγαλε ο Bloomline, που είπε: Παι, παιδιά, έτσι ακούμε, ακούμε αμφιωτικά. Έχουμε δύο αυτιά. Αν βάλουμε δύο ηχεία σε αυτέ τι γωνίε, και είναι αυτό το ισοσκελέ τρίγωνο, και κάτσε ο ακροατή ακίνητο, ακούει καλά και ακούει αμφιωτικά. Οπότε θα καταλαβαίνει πέρα δόθε και θα μπορεί να του πει ότι κάτι είναι στη μέση, ενώ εκεί δεν έχει στοιχείο. Το λεγόμενο phantom image. Ότι κάτι εκεί πέρα είναι στη μέση, δεν έχει στοιχείο, αλλά ακού πράγματα από εκεί. Αυτό είναι γιατί ο κεφαλό κοροϊδεύεται καθαρά, επειδή τα δύο χέρια του λένε παίξε 20% από εδώ, 80% από εκεί τον ίδιο ήχο, οπότε είναι από εκεί, αλλά όχι ακριβώ. Και το ίδιο που κάνει και το μάτι. Έτσι. Συναντιέται στη μέση και φτιάχνει. Ακριβώ, στερεοσκοπία. Μια μουτζούρα στη μέση. Ναι. Οπότε το αντίστοιχο τη στερεοσκοπία είναι η στερεοφωνία, όπω τη λέμε. Η στερεοφωνία λοιπόν εξελίχθηκε μετά με το να βάλουμε και, δύο, και ένα ηχείο πίσω. Η πρώτη εξέλιξη ήταν το να βάλουμε ένα surround πίσω για να μπορούμε να ακούμε και πίσω ήχο, να μπαίνουμε λίγο να, να βυθιζόμαστε. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό δύο λόγοι, δύο ιστορίες είναι ωραίες που ενώθηκαν για να κάνουν την αλλαγή στο surround. Η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με το ότι τα σινεμά στην αρχή είχαν, αν θυμάστε, αληθινούς performers που σου, την ώρα που το κοινό έβλεπε την ταινία, αν η ταινία ήταν ναυάγιο και μπαίνανε νερά στη βάρκα, είχε performers που ήταν ντυμένοι στα μαύρα, κρυφή, και σου πετάγανε νεράκι από το πλάι, σου τρίζανε ξύλα για να είσαι μέσα στην εμπειρία. Το κάνανε αυτό. Απλά κάποια στιγμή έγινε Οικονομικά. Σου αδγά, βγαίναν καταπαχθέ από κάτω σε horror movies και σου πιάναν το πόδι. Κάναν πολλά τέτοια πράγματα. Ε. Το κάναν μάλιστα στο, στο The Tinkler. Βγαίναν από, γιατί υποτίθεται ότι το Tinkler ήταν ένα τερατάκι. Και εκεί πέρα αυτό το τερατάκι σα κάπω έκανε, ανέβαινε πάνω. Στου ήταν Οπότε στην πραγματικότητα, στα... στα θέατρα που πεζόταν, είχε καταπαχθέ από κάτω. Και αν δείτε την ταινία, η ταινία τελειώνει με το τερατάκι να δραπετεύει και τον ηθοποιό να γυρνάει, να σπάει τον τέταρτο τοίχο, έτσι δεν λέγεται. Ναι, ναι, να εσπάσετε ναι, ναι, τελείω. Και να κοιτάει το, το κοινό και να λέει: μπορεί να είναι έξω, μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στο θέατρο μαζί σα. Οτιδήποτε. Και εκείνη τη στιγμή 6-7 ηθοποιοί από κάτω, performance, α να πούμε, δεν ναι, να ήταν ναι. ηθοποιοί. Ε, ανοίγαν καταπακτέ και πιάνανε μερικού και κάναν έτσι ότι κάτι ανεβαίνει στο πόδι του, θεατέ. Και ταυτόχρονα κάποιοι θεατέ ήταν ηθοποιοί, οι οποίοι φωνάζανε: Oh my god, the tinkler is here! Και, και, και είναι αληθινά σκηνικά που τρέχανε έξω από το θέατρο να φύγουν. Μα τα κίνη και υπήρχαν από τότε, έτσι. Όχι, εκεί Ναι. <laughs> Οπότε αυτό το surround και το immersion δεν είναι μια καινούργια τεχνολογία. <laughs> είναι μια ένα καινούριο gadget, ναι. Αλλά όχι Αν μια καρνιβαλίστικα καινούρια... κούλπα. Ακριβώ. Το ίδιο θεατρικαλ που ξέραμε να κάνουμε από τότε, στην εποχή των σπηλαιών. Το ίδιο θεατρικαλ. Άρα ουσιαστικά λες ότι είναι όντω ε, κάτι το οποίο στον πυρήνα του ε, ε, δεν προσθέτει πραγματικά κάτι το δέον, ας πούμε, για να, για να βελτιώσει την ουσία ενός έργου τέχνης. Θα σου πω, το Dolby Atmos για παράδειγμα είναι ένα καλό παράδειγμα να μιλήσουμε για αυτό. Το Dolby Atmos ήρθε μετά από ένα πρωτόκολλο που βγήκε που λεγόταν Next Generation Audio και προέβλεπε μέσα πώς θα γίνει να έχουμε παραπάνω έλεγχο στα audio streams που περνάνε στο κοινό και για λόγου απόδοση σε διάφορα μέρη. Δηλαδή, ενώ να παίξει, να καλά σε όλου του κινηματογράφου αυτό το πράγμα, η σπίτι σου, αλλά και άποψη ελέγχου. Δηλαδή, ένα που δεν ακούει καλά τη φωνή να μπορεί να δυναμώσει μόνο τη φωνή στο σπίτι του. Optic based audio σημαίνει ότι βασισμένο σε αντικείμενα. Αυτό τι σου κάνει, σου έχει κάποιο ένα λεγόμενο bed, όπω λέγεται, που είναι ε, τα κανάλια που, προέ, που, προβλέπονται για το σύστημα να είναι όλο ο ήχο εκεί μυξαρισμένο εκεί και όλα τα extra objects, δηλαδή οι βασικές φωνές, κάποια μεγάλα events όπως ένα διαστημόπλο που περνάει από πάνω ή κάτι πολύ μεγάλο, να είναι objects ξεχωριστά. Δεν διαφέρει πάρα πολύ από ό,τι κάνουμε εδώ και δεκαετίες στο game audio, στα παιχνίδια. Στα οποία στην πραγματικότητα όλα είναι μόνο τους και όλη την ώρα μιξάρονται real time. Ήταν μια προσπάθεια να βάλουμε interactive audio στο σινεμά, το object based, object based, audio, που σημαίνει ότι σε ένα σινεμά το οποίο έχει λίγες θέσεις και στο πλάι έχει μόνο δύο ηχεία, ο επεξεργαστή της Dolby που θα παίξει το Dolby Atmos περιεχόμενο, όταν περάσει κάτι δεξιά, θα το μιξάρει σωστά για εκείνα τα δύο ηχεία. Γιατί ο επεξεργαστή ξέρει ότι έχει μόνο δύο ηχεία. Σε ένα μεγαλύτερο σινεμά που έχει 60 ηχεία στο πλάι, όταν περάσει πάλι για να πάει προ το πίσω το τζιπάκι, θα το μιξάρει στα 60 ηχεία γιατί ξέρει ότι έχει 60 ηχεία. Αυτή είναι η μαγιά. Είναι πιο αληθοφανέ. Αλλά βέβαια η Dolby προχώρησε παρακάτω γιατί προφανώ είναι for profit εταιρεία και το κλείδωσε. Οπότε το έχει κάνει το έχει κλειδώσει και Προσπάθησα να το, εμπορ... το εκμεταλλευτεί και πιο εμπορικά με την έννοια να το κάνει Dolby Atmos for Music, να το περάσει και στα Blu-ray, να πει ότι το ακούσει και από ακουστικά και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε. Κάπω αλλιώ το λέει στο home video, αλλά ναι. Ναι, κοίτα, στην πραγματικότητα τεχνικά. Dolby, κάτι άλλο. Τεχνικά είναι υποδιέστερο. Το αποτέλεσμα είναι υποδιέστερο από το αν μη ξεκάθαρα για ένα 5,1 για το σπίτι. Δεν έχει επεξεργαστεί για 128 ή 300 κανάλια που υποστηρίζει αυτό το πράγμα και έχει τρία units από φέτα μέσα CPU mm. να επεξεργάζονται στο σινεμά που έχει ο projectionist τη δύναμη αυτή την επεξεργαστική, σπίτι σου δεν την έχει. Το έχει ένα κινητό, το έχει στον PC σου. Ε, οπότε εκεί πέρα κάνει κάποια κόλπα και γκρουπάρει τον ήχο και το περνάει σε ένα encoded format που είναι κάτι σαν το λίγο καλύτερο από το MP3. Το οποίο είναι το λεγόμενο commercial, είναι αυτό που είπε, Σύφη, είναι το, το Dolby Atmos for Home, α πούμε. Το domestic format του. Το οποίο θα πάρει τα 128 objects που έχει βάλει ξεχωριστά σαν designer και θα στα κάνει μόνο τρία. Θα στα γκρουπάρει λίγο και θα στα πανάρει και λίγο διαφορετικά. Και επίση σπίτι έχει και άλλα προβλήματα ότι δεν έχει πολλά καλώδια να βάλει ησυχία. Οπότε παίρνουν ηχεία τα οποία ανακλάνε, δηλαδή παίρνει ένα ηχείο που είναι εκεί μπροστά και ρίχνει τον ήχο στον ταβάνι για να σου έρθει ανάκλαση στον καναπέ. Οπότε από όλα αυτά χάνει και χάνει και χάνει και στην πραγματικότητα δημιουργεί μια υποδιέστερη εμπειρία. Απλά έχει τη σφραγίδα Dolby Atmos επάνω και χαίρεσαι. Δεν είναι τόσο τραγική τραγική διαφορά στο πόσο θα μπει με στην ιστορία από ένα καλό στέρεο μίξ στο σπίτι σου. Αν πα όμω ένα σινεμά που είναι ακουστικά ελεγμένο και στημένο με Dolby Atmos κτλ., εκεί θα έχει διαφορά. Η διαφορά του surround του απλού, που είναι το λεγόμενο planar, δηλαδή έχει όλα τα ηχεία στο οριζόντιο δίσκο γύρω σου, με το surround with height, όπω είναι το Dolby Atmos που έχει και πάνω ηχεία, με πιο ακαδημαϊκά formats, όπω είναι το Ambisonics που είναι full 3D σφαίρα και έχει και από κάτω ηχεία σε πατώματα με γρίλιε και πράγματα που ακούμε εμεί που προχωράμε το sound design και σαν τεχνολογία, αν θες να κάνει το Star Wars, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να πα με Dolby Atmos, γιατί και ο κόσμο περιμένει να δει ένα gadget παραπάνω και να δει ένα παραπάνω τεχνολογικό επίτευγμα ότι το έχει η ταινία σου. Σωστά. Το περιμένει το κοινό σου. Είναι άνθρωποι που αγοράζουν πράγματα επειδή έχουν σφραγίδε επάνω. Θέλουν να έχουν original miniatura, θέλουν να έχουν το original Blu-ray με full quality, 8K, όλα τα pixel σωστά, 10 bit χρώμα. Γιατί έτσι είναι αυτό το κοινό. Εάν όμω ρωτήσει τη μητέρα μου αν έβλεπε το. Πού είναι απλό κοινό, καθημερινό, αν έβλεπε το Star Wars σε Dolby Atmos και τη βάζει το δει και από ένα tablet θα σου πει ότι είναι ίδιο. Δεν θα σου πει ότι έχει διαφορά γιατί δεν θα τη νοιάζει να ακούσει αυτό που έγινε. Έχει να κάνει και με το τι θέλει το κοινό αλλά έχει να κάνει και με το τι θέλει ο δημιουργός. Με την έννοια ότι το Star Wars το 77 σε στέρεο βγήκε όταν παίχτηκε και το κοινό αυτό θέλει γιατί αυτό θυμάται. Αλλά ο George Lucas θέλει E, θέλει να φτιάξει τεχνικά δικά του το κεφάλι του. Οπότε το θέλει το κοινό γιατί το θέλει ο δημιουργό πολλέ φορέ δεν είναι το ίδιο. Ε, το κοινό θέλει αυτό που θυμάται να βλέπει τον κινηματογράφο. Μην ξεχνά και το replayability που έχουμε στα games πάρα πολύ, αλλά στο σινεμά είναι κάτι που το, το βλέπουν τώρα σαν μέρο τη εναλλακτική ρευστότητα. Δηλαδή, δημιουργεί εναλλακτικά revenue streams με, repeatable buys. Στο, στο game, πώ γινόταν αυτό. Ναι. το ξανάπεζε. Σου δημιουργούσαν εναλλακτικά σενάρια. Στο σινεμά, πώ γίνεται αυτό. Βγαίνει σου, remaster. Σου φτιάχνουν δηλαδή, τα χρώματα. Σου λέει θα σου φτιάξω τα χρώματα, σου βγάλω, ξέρω εγώ, το ψυχό. Αλλά θα είναι remaster, θα το δει καλά στην 4K η οθόνη που έχει. Και ο ήχο θα, θα περάσει. Πέραστη... Ο ήχο μπορεί να είναι και καλύτερο, λίγο πιο μαστεραλισμένο, πιο καθαρό. Κλείνοντα, θέλω από σένα το ανέκδοτο εξοικιστή που χρωστά, που μου είσαι υποσχεθεί. Και μετά να κάνει μια κατακλείδα, ρε παιδί μου, μια σύνοψη, όπω θέλει, πε ένα πάυγασμα αυτό που συζητάμε. Ας πούμε. Ας πούμε. Ε, το... έχει πεθάνει ο Φρίντκιν, οπότε μπορούμε να τον κακολογήσουμε. Όχι, <laughs> εντάξει. <laughs> Για τον ήχο θα είναι, υποθέτω το okay. ανέκδοτο. Okay. Και είναι καλό. Πάμε. Ε... ανέκδοτο από τον εξοργιστή που ο Φρίντκιν δεν βγαίνει μαλάκα. Πάμε, πάμε, Υπάρχουν ναι, πάρα πολλά ανέκδοτα, όπω και με τον Τζακ Φόλε, η ιστορία που είπαμε κτλ. Ε, στον εξορκιστή, ένα ανέκδοτο που έχω να λέω σαν ιστορία από την παραγωγή του εξορκιστή είναι πω κάποιο μπορεί να κάνει πολύ ωραίο ήχο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δώσει καλλιτεχνία με πάρα πολύ φθηνά μέσα χωρί να χρειάζεται να αγοράσει συνδεσέ, να κάνει τίποτα. Στον εξοικιστή λοιπόν, κάναν δύο μεγάλα κόλπα τα οποία τα λατρεύω. Το πρώτο είναι να χρησιμοποιήσουν καθημερινού ήχου ε, για να φτιάξουν τον ήχο που ακούγεται όταν δείχνει το άργαλμα του παζούζου. Αυτό που κάνανε ήταν επειδή δεν είχαν εκείνη την εποχή τα συνδεσάζει, ήταν πολύ μπάλκι, μεγάλα μηχανήματα, ήταν δύσκολο να τα, τα βγάλει έξω από το στούντιο και ήταν και ακριβό και να βρίσκεται τα μηχανήματα, ήταν ακαδημαϊκά όλα αυτά. Ήταν μέσα σε τα μηχανήματα αυτά. Οπότε ε, τι κάνανε, πήραν ένα βάζο, το γεμίσανε με μέλισσε, το κλείσανε. Λε το πλάνο που είναι ναι. στην αρχή. Ναι, 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 Και τον έχει νομίζω άλλη μια φορά μέσα τον ήχο, τον έχουν, τον έχουν, τον έχουν χρησιμοποιήσει ξανά. Και βάλανε το μικρόφωνο απλά πάνω στη μεμβράνη του, του καπακιού του βάζου. Και φτιάξαν αυτό αυτόν τον ήχο. Οκ, okay, είναι ανίερο. Ναι. Αυτό κάνανε γιατί δεν, θέρανε, δεν υπήρχε τρόπο να το κάνουν με θεσάιζερ εύκολα, σαν παραγωγή. Ε, και παρόλα αυτά βγήκε κάτι πολύ original. Κάτι πολύ καλύτερο που θα βγει από συνθεσάιζερ. Είναι οργανικό και το sequel το ήταν... έκανε κυριολεκτικό. Με τα ναι. έντομα. Έβαλε ναι. ακρίδε, ναι. ναι. Στο ένα άλλο sound design που κάνατε στη φωνή, το οποίο δεν είναι και τόσο καλό για τον ηθοποιό, είναι ότι την ηθοποιό που έκανε τη φωνή του κοριτσιού όταν ήταν possessed, τη είχαν πει να πηγαίνει πολύ νωρί, γύρω στι 5. ναι, το έχω διαβάσει. Ναι, στο set. Και έπρεπε πρώτα να καπνίσει μερικά πακέτα τσιγάρα και να πιει ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι. Οπότε η φωνή τη καταστρεφόταν τελείω, γινόταν πολύ ράσπη. Και έτσι ακούγεται η φωνή που ξέρουμε. τη δαιμονισμένη τη δαιμονισμένη του δαιμονισμένου κοριτσιού. Ε, κάτι το οποίο προφανώ θα απαγορεύεται πλέον από τα σωματεία και όλα αυτά και είναι κάτι πολύ κακό να, να κάνει. <laughs> ναι. δεν, δεν μπορεί νομίζω ότι το σωματείο μπορεί να απαγορεύσει έναν ηθοποιό άμα πει, ε, πει ότι θα το κάνω. Θα έπρεπε να μην το κάνει, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε άλλο Μπορεί να την πιέσει να μην το κάνει, αλλά άμα ο ηθοποιό ε. πει ότι θα το κάνω, ε. τι θα του πει. ευτυχώ έχουμε plugins. Μπορεί με 60% ευρώ να αγοράσει ένα plugin που σου κάνει ράσπι το λεμό. Ή κάνει design τη φωνή σου ε, Εκεί το AI το ψιλοψίνο, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πάθεις καρκίνο, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, ακριβώς, Οπότε, πες μας ένα συνολικό ε, μια συμβουλή για τους νέους δημιουργούς που θέλουν να ακολουθήσουν το δικό σου κλάδο. Οτιδήποτε πιστεύεις ότι κλείνει αυτή την κουβέντα. Ναι, κοίτα, εγώ ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι που κάνουν sound design ξεκινήσαν από σκηνοθεσία και film studies γιατί απλά αγαπήσαν τον ήχο και το storytelling μέσα τον ήχο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν κάποιο δημιουργός δημιουργό θέλει, είτε, είτε θέλει να δημιουργήσει κάτι, θε να κρίνει κάτι, είτε για σένα, είτε γιατί έχει ένα blog, οτιδήποτε, ε, καλό είναι να έχει στο μυαλό σου ποια είναι η κατηγοριοποίηση των ήχων που θα ήθελε να έχει, όπω αυτέ που είπαμε, να σκεφτεί πώ δένουν με την αληθοφάνεια μέσα στον κόσμο, δηλαδή τα ακούστηξ που λέγαμε, το reverb είναι σωστό σε κάθε περιοχή, το noise print, αυτό το room tone που έχει, πόσο ο δημιουργό έχει χρησιμοποιήσει ή εσύ θα χρησιμοποιήσει τι διάφορε κατηγορίε ήχου για να δώσει την ιστορία σου και να φτιάξει τη δική σου δραματουργία. Και θέλω να πω ότι. Αν ξέρει τι κάνει, με την έννοια του να διαβάσει για αυτά, να διαβάσει την ανθρωποφωνία, την ιδιοφωνία, την όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, ε, μπορείς με πολύ λίγο ή καθόλου budget να κάνεις αριστοργήματα γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η τεχνολογία είναι τόσο φτηνή που έχεις μια κάρτα ήχου 7,1 στον PC που αγοράζεις by default και μπορείς να αγοράσεις ένα μικρόφωνο με 30 ευρώ και να νοικιάσεις ένα software με 10 ευρώ το μήνα για να καθαρίσεις το noise και να βρεις και συλλογές όπως αυτές που πουλάμε και εμείς για παράδειγμα η άλλοι δημιουργοί online με 20 ευρώ, 60 ευρώ που με, δύο-τρεις συλλογές έχει όλο τον ήχο θα ήθελε. Άρα, όταν μιλάμε ότι για κάτι που θα ήθελε παλιά, μια ομάδα 30 ανθρώπων και μισό εκατομμύριο budget, τώρα μπορεί να το κάνει μόνο ή με άλλον έναν, με ένα budget 500 με 1000 ευρώ. Μιλάμε για μια ταινία μικρού μήκου, για παράδειγμα, που θα βγει και θα είναι καθόλου εντάξει στον ήχο τη και θα παίζει και σε 5,1 και θα είναι παντού. Θε γύρω στα 1000 με 1500 ευρώ το πολύ. Και θα γίνει top notch, θα γίνει triple A ο ήχο. Δεν έχει κανένα νόημα να μην έχει πολύ καλό ήχο, καμιά δικαιολογία βασικά, να μην έχει πολύ καλό ήχο στο δημιούργημά σου. Δεν υπάρχει δικαιολογία πλέον. Λόγου χάρη εμείς. Έχουμε εξαιρετική εικόνα και εξαιρετικό ήχο. Όχι. Εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Ξεκινήσαμε την 8η σεζόν. Ο ήχος μας είναι καλός. Το εγκατακλείδι μου, βασικά, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σιφ και το Γιάννη που με είχαν σήμερα στην εκπομπή και να πω σαν ιδρυτής σαν ότι αυτό που εμείς και εγώ προσωπικά έχω σαν όραμα είναι όλοι οι δημιουργοί να έχουν πάντα καλύτερο και υπέροχο ήχο στα δημιουργήματά του. Αυτό είναι το βασικό. Και πρέπει να κρατήσετε την έννοια ότι η εικόνα και ο ήχο δεν είναι ένα σήμα όταν φτάνουν στο τέλο στον εγκέφαλο. Αλλά αν το ψάξετε επιστημονικά, βασικά δεν ξεχωριστά σήματα. Αν το ψάξετε ξεχωριστά, είναι ένα. Μετά μιξάρονται η εικόνα και ο ήχο και γίνονται ένα σήμα. Οπότε ο εγκέφαλο παίρνει ένα σήμα στην πραγματικότητα. Και έτσι θα πρέπει να το βλέπετε και εσεί όταν το παράγετε. Μάλιστα. Ο εγκέφαλο δεν είναι αρκετά καλή, δεν έχει την δυνατότητα να τα, να τα ρουφήξει ω ένα πράγμα και τα ξεχωρίζει εννοεί. Mm. Το, το Το, ανάποδο. Ναι, ναι, από ένα σημείο αφού κρίνει τι είναι οπτικό και κρίνει τι είναι ακουστικό, τα κάνει ένα σήμα και τα κάνει ingest έτσι. Οπότε στην πραγματικότητα και εμεί, γι, γι, αυτό και το audiovisual έχει. Για ποιο λόγο αυτά τα δύο έχουν εναρμονιστεί και τα χρησιμοποιούν συνέχεια μαζί. Γιατί λέμε AV συνέχεια είναι επειδή προφανώ ε, φτιάχνει ένα πράγμα. Στην πραγματικότητα φτιάχνει ένα πράγμα. Έτσι πρέπει να το δει. Βέβαια, ε, αυτό αφήνει απ' έξω εμά του σκύλου για του οποίου η πιο σημαντική αίσθηση είναι η όσφρηση. Και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την όσφρηση. Είστε τόσο τυχεροί που δεν υπάρχει το κόνσεπτ της όσφρησης στο YouTube, στο σινεμά, σε οτιδήποτε ακόμα, διότι θα έχει αναλάβει αυτός εξ ολοκλήρου την αίσθηση αυτή και θα έχει γίνει χαμός. Δυστυχώς. Μπαίνει στο σπίτι και μπορεί να μυρίσει πράγμα που είχα δύο μέρες πριν, ξέρω εγώ. Δυστυχώ εγώ είμαι σκύλο και έχω πάρα πολύ καλή όσφρηση και πάρα πολύ καλή ακοή, αλλά οπτικά... Ξέξ, βλέπω, αλλά δεν είναι, δεν είναι, το φόρμα. Άρα θα το γούσταρε στο Σμέλοτρον όταν είχε βγει. Όχι, όχι. <laughs> Ά, <laughs> όχι, όχι. <laughs> Αποκλείεται να το γούσταρε. Γιατί οι ψεύτικε οσμέ με χτυπάνε πολύ άσχημα. Και αληθινέ να είναι φαντάσου να μπει να δει μια τσόντα. <laughs> δεν το θε. Είναι ένα πόλεμο. Ναι, μια πολεμική ταινία. Ναι, δε... Ή το As Above so ό, που είναι όλος υπόνομος. Για όνομα του Θεού. Κάποιες ταινίες δε όχι δεν δε δε θέλω. Δε e, δε θέλω μόνο τις δραματικές κομμετή που θα μυρίζουν τριαντάφυλλο και καραμέλα ξέρω λοιπόν. Τριαντάφυλλο, καραμέλα... Οτιδήποτε. Ή το σουγκαράς. Οπότε να το κλείσουμε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε με τη σειρά μα και σένα πάνω που ήρθε και έκανε το, πρώτο βίντεο για την 8η σεζόν. Ξεχωριστό, έμαθα και εγώ πράγματα. Ελπίζω να μάθατε και εσεί. ελπίζουμε να Υπάρχουν και άλλα τέτοια βίντεο κατά τη διάρκεια τη σεζόν και του καναλιού τέλο πάντων. Και λέγοντα για το κανάλι, όσο είστε εσεί εδώ, θα είμαστε και εμεί εδώ. Σα ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και στο επόμενο μα βίντεο. Υσυγεία.